Το θέατρο της Τετάρτης. Στο θέατρο της Τετάρτης μεταδίδεται σήμερα το έργο του Fritz Hochwälder «Το κράτος του Θεού». Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε Λάμπρος Κοτσίρης ως Χούντερπφούν, Δημήτρης Μιράτ, Αλφόνσο Φερνάντες, Θάνος Γραμμένος, Κάντια, Χρήστος Δούμας, Ναγκουάτσο, Βίρον Πάλης, Όρος, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Ουστίγιος, Γιάννης Αργύρης, Γιάν Κορνέλης, Νίκος Φιλιππόπουλος, Πάτερ Κλάρκ, Καρούσος, Δον Πέτρο Ντεμιούρα, Κώστας Μανιουδάκης, Δον Αράγκο, Νίκος Λεπενιώτης, Δον Βιλάνο, Ζόρας Τσάπελης, Λορέντσο Κουερίνη, Νίκος Δενδρινός, ο Επίσκοπος του Μπουένος Άιρες, Χριστόφορος Μπουμπούκης, Γκαρθία Κουεσέντα, Χρήστος Βαρδίκος, Αλβάρο Κατάλντε, Δημήτρης Φωτιάδης, Πάτερ Τορέζ. Μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή Δημήτρη Μιράτ. Μουσική επιμέλεια Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Θανάση Πολίτη. Ρύθμιση ήχου Νίτσας Λουγγί. Ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρη Μιράτ. Οι άνθρωποι ονειρεύτηκαν από τα αρχαία χρόνια την ιδανική πολιτεία πάνω στη γη, μα σχεδόν ποτέ δεν είχαν κατορθώσει να την πραγματοποιήσουν. Όμως πριν από 400 περίπου χρόνια, κάποιοι καλόγεροι στην Παραγουάη σκέφτηκαν να αναστήσουν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες με μέλη τους ηθαγενείς που ζούσαν στις πάμπες και στα άγρια δάση ανάμεσα στους ποταμούς Παρανά και Ουρουγουάη. Το ιερό πείραμα που έγινε μακριά από κάθε χριστιανό άπικο με το παρθένο υλικό των πρωτόγονων Ινδιάνων πέτυχε και το κράτος του Θεού ευδοκίμησε στη γη πάνω από 100 χρόνια. Η πολιτεία του Πλάτωνα, η Πλατωνόπολης του Πλωτίνου, η ουτοπία του Θωμά Μούο, η πολιτεία του ήλιου του Καμπανέλα, η Ατλαντής του Βάκονα, έπαψαν να είναι φιλοσοφικά όνειρα και έγιναν πραγματικότητα. Ένα ειρηνικό κράτος, όπου τα πλάσματα του Θεού ζούσαν σαν πλάσματα του Θεού, είχε ιδρυθεί και πρόκοβε, περιστοιχισμένο από την απληστία, τη διαφθορά και το μίσος των Ισπανών και Πορτογάλων απίκων. Και μιαν αποφράδα μέρα, στις 16 Ιουλίου 1767, στο κολέγιο των Ιησουητών του Μπουένος Άιρες, Πατέρ έπαρχε, οι Γουαράνοι Κάντια και Ναγκουάτσου παρακαλούν να βαπτιστεί η φυλή τους και να τους δοθεί η άδεια να εγκατασταθούν στο κράτος. Επιθυμείτε τη βάπτιση? Επιθυμούμε τη βάπτιση. Σεβάζομαι, πατέρα. Θέλετε να εγκατασταθείτε στο κράτος μας? Θέλουμε να εγκατασταθούμε. Έρχεστε σε εμάς με τη θέλησή σας? Με τη θέλησή μας ερχόμαστε. Πόσο μεγάλη είναι η φυλή σας? 7.000 είμαστε, σεβάσμια πατέρα. 7.000 ψυχές. Και ερχόμαστε όλοι με τη θέλησή μας. Δέξου μας το βασίλειο του καλού Θεού. Θέλετε να υπηρετήσετε το Θεό με όλη σας τη δύναμη? Το Χριστό θέλουμε να υπηρετήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Με ταπεινοφροσύνη. Και υπακοή. Για την αγάπη του Χριστού
Πρέπει να πειθαρχείτε σε όλα τα ζητήματα στους πατέρες. Θα πειθαρχούμε σε όλα τα ζητήματα στους πατέρες. Απαρνιέστε κάθε είδους ιδωλολατρία. Μονάχα τον καλό Θεό Ιησού θα προσκυνάμε. Απαρνιέστε την πολυγαμία. Για χάρη του καλού Θεού απαρνιόμαστε την πολυγαμία. Στους κοινούς αγρούς πρέπει να εργαζόσαστε. Τα αγαθά που θα παράγετε ανήκουν σε όλους. Πρέπει να απαρνηθείτε κάθε ιδιοτέλεια και απληστία. Κάτω από την εξουσία σου, σεβάσμιε πατέρα, δεν θα λείψει από το λαό μας το ψωμί και το κρέας. Δώσ' μας τις διαταγές του καλού Θεού. Θα υπακούσουμε. Εδώ ιδρύσαμε για σας το βασίλειο του Θεού στον Παρανά και τον Ουρουγουάη. 30 κοινότητες, 150.000 χριστιανοί Ινδιάνοι. Θέλετε κι εσείς, Κάντια, Ναγκουάτσου, να προσθέσετε τις δικές σας 7.000 για το μεγαλείο του Θεού. Όπως ερχόμαστε εμείς, οι 7.000 από δικιά μας θέληση, έτσι θα έρθουν όλοι οι Ινδιάνοι τούτης της χώρας στον καλό Θεό Ιησού. Η χάρις και η αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να σας παρέχει πάντοτε βοήθεια και σωτηρία. Πηγαίνετε τώρα, Κάντια και Ναγκουάτσου. Το κράτος του Θεού μεγαλώνει. Η σοδειά είναι καλή, μα λείπουν οι θεριστάδες. Μας λείπουν πατέρες. Πού θα βρούμε τους ποιμένες για το καινούριο πίμνιο? Αναφέστε στον πατέρα είναι την καινούρια κοινότητα. Να στείλουμε έναν ευαίσθητο μουσικό σε αυτούς τους άγριους? Όχι. Θα διαλέξω έναν πεπειραμένο ιεραπόστολο. Τον Τορέζ από τον Άγιο Μιχαήλ. Όχι, Ισπανό. Ή τον Εσκαντό από τον Άγιο Ξαβέρι. Πολύ νέος. Για μια ειδωλολατρική ακόμα φυλή 7.000 χρειαζόμαστε πεπειραμένο ιεραπόστολο. Τον Μπριγκέλ από την Καντελαρία. Σκέφτομαι τον Μπέρεν. Από τον Άγιο Θωμά. Ο Μπέρεντ είναι πολύ δεμένος με τον πληθυσμό του Αγίου Θωμά. Είναι κιόλας 20 χρόνια εκεί. Το ξέρω. Είναι ο πιο πεπειραμένος ιεραπόστολος. Θα πάει στην καινούργια κοινότητα. Στην ειδωλολατρική φυλή του Ναγκουάτσου και του Κάντια. Στείλε έναν αγγελιαφόρο στον Άγιο Θωμά, Χούνταφουντ. Πατέρες, δώστε μου τώρα την αναφορά σας. Καθίστε, παρακαλώ. Ήρθε η αντιπροσωπεία των Ισπανών. Οι Ισπανοί προσεύχονται στην Εκκλησία της Αναστάσεως. Από στιγμή σε στιγμή θα έρθουν στο κολέγιο. Η φρουρά των Ιθαγενών Μαύρων θα τους υποδεχθεί με μουσική. Ήρθε με το καράβι των Ισπανών και κανένας Ιησουίτης? Πατέρ Όρος, είδατε κανέναν Ιησουίτη να βγαίνει από το καράβι? Όχι. Ο αρχηγός του τάγματος στη Ρώμη μας υποσχέθηκε βοήθεια. Πώς πάει η ανάκριση εναντίον μας στις περιοχές που επιθεώρησες, Χουνταφούντ? Καλά. Η συκοφαντία του Σεβαστιανού Καρβάλου είναι πολύ χοντροκομμένη. Πως έχουμε αργυρορυχία, χρυσορυχία, πως έχουμε Ινδιάνους σκλάβους και άλλα τέτοια. Οι ανακριτές έχουν κάτι μούτρα, σαν τους Ισραηλίτες στην έρημο. Κάθονται μέσα στη Χανάν των Ιησουητών και δεν βρίσκουν τίποτα. Ρωτήστε το λοχαγό Βιλάνο. Ο λοχαγός Βιλάνο. Φρόντισε να τον ψαρέψεις, πατέρ Όρος. Ναι. Πήγαινε με τα νερά του. Ήσουν στρατιωτικός. Πολέμησε στους Τούρκους. Στα μάτια του είστε συνάδελφοι. Χούνταρφουντ, είναι καλός καθολικός? Εξομολογείται και μεταλαβαίνει, μα αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Παρακολουθείτε τον διαρκώς. Η κατάθεσή του θα είναι βαρισίμαντη. Θα αναφέρει στον επιθεωρητή Πέτρο Ντεμιούρα. Μην τον αφήνετε από κοντά. Πιέστε και κανένα ποτηράκι μαζί του. Οι ανακριτικές επιτροπές πίστηκαν για την ταπεινότητα της συκοφαντίας που σκάρωσαν εναντίον μας. Η διαδικασία μπρος τον επιθεωρητή θα φέρει την αποκατάστασή μας. Η τελική απόφαση θα εκδοθεί όμοια όπως τον καιρό του Φίλιππου του Πέμπτου. Η Θεία Χάρις ευνοεί το έργο μας. Χωρίς αυτήν θα είμαστε χαμένοι. Μα στον κοσμικό τομέα δεν πρέπει να παραλείψουμε τίποτα που θα μπορούσε να στερεώσει το δίκαιο μας. Δεν θα παραλείψουμε τίποτα. Ώρα είναι. Υποδέξου την Ισπανική αντιπροσωπεία, Χούνταρφουντ. Πήγαινε. Σε λίγες ώρες θα έχουμε αποκατασταθεί. Ο πάτερ Όρος έχει κακά προαισθήματα. Καθησυχάστε τον, πάτερ έπαρχε. Πάτερ έπαρχε, πρέπει έγκαιρα να οπλιστούμε εναντίον του δόλου και της κακοήθειας. Οι Ισπανοί στρατιωτικοί που απλώσαν την αρίδα τους πριν από ένα χρόνο σαν επίτροποι στις κοινότητές μας δεν μ' αρέσουν καθόλου. Οι Ισπανοί στρατιωτικοί δεν κάνουν δικαστικό αγώνα εναντίον μας. Περιμένω το βασιλικό επιθεωρητή που είναι τίμιος άνθρωπος. Γνωρίζω τον Μιούρα. Οι αρχηγοί του τάγματός μας στη Μαδρίτη φρόντισαν να ονομαστεί επιθεωρητής. Οι επίσκοποι του Μπουένος Άιρες, του Τουκουμάν και της Ασουνσιών μας εχθρεύουν. Οι επίσκοποι προστατεύουν τα συμφέροντα του ποιμνίου των. Εμείς του δικού μας. Οι γεωκτήμονες μας μισούν. Οι γεωκτήμονες μπορούν ίσως να δωροδοκούν κατώτερους υπαλλήλους. Ο επιθεωρητής του βασιλιά είναι αδιάβλητος. Με συκοφαντίες κατά του κράτους μας τα κατάφερε ο Σεβαστιανός Καρβάλος στην Πορτογαλία να νικήσει. Η Ισπανία δεν είναι Πορτογαλία. Και στη Γαλλία έχει απαγορευτεί το τάγμα μας. Οι λίβελοι του Καρβάλου εναντίον μας στάθηκαν αφορμή να μας εκτοπίσουν. Η αληθινή αιτία βρίσκεται βαθύτερα. Η καινούρια φιλοσοφία δεν μας συμπαθεί.
Ο κύριος Νταλαμπέρ. Η κοσμική αρχή απειλεί το κράτος μας στην Παραγουάη. Αλλά ο Άγιος Πατέρας το αγαπά και το προστατεύει. Δεν θα τολμήσουν να προσβάλλουν τον Πάπα. Γιατί κρύβεστε? Γιατί λένε πως δεν είστε μέσα? Καλημέρα, σενιόρ Ουστίγιος. Σε τι οφείλω την τιμή? Καμιά τιμή. Εμείς οι καθολικοί άμποροι και γεωκτήμονες διαμαρτυρόμαστε. Κάντε ακόμα μια ώρα υπομονή. Περιμένω το βασιλικό επιθεωρητή. Μπορείτε να παραπονεθείτε σε αυτόν. Καλώς θα είναι και τούτος ο επιθεωρητής. Σας γνωρίζουμε από την καλή. Συνεχίζετε να ορίζετε του λόγου σας στους δικαστές σας. Διαμαρτυρόμαστε. Βγάλτε τους Ινδιάνους σας το γρηγορότερο από την πόλη. Όσο τους κρατάτε εδώ, απαγορέψτε τους τουλάχιστον να έρχονται σε επαφή με τους δικούς μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε στο Buenos Aires τους Ινδιάνους που μας πρόσταξαν να παρουσιάσουμε στον επιθεωρητή οι ανακριτικές επιτροπές. Και εμείς θα προτιμούσαμε να μην τους φέρναμε εδώ. Το κακό παράδειγμα. Κακό παράδειγμα είναι οι δικοί σας Ινδιάνοι για τους δικούς μας. Θα έχουμε επανάσταση αν δεν βάλετε κάποιο τέλος. Τέλος σε τι? Σε αυτά που διηγούν οι Ινδιάνοι σας. Πως το κράτος σας τρέχει γάλα και μέλι. Πόσο γλυκός θα ήταν ο χριστιανισμός χωρίς τη σκλαβιά. Κι άλλα τέτοια πουραφέξαλα. Σας ενοχλούν αυτά τα γεγονότα? Ξέρουμε καλά πως αυτούς τους χαμένους δεν τους διάλεξαν οι επιτροπές. Μα εσείς. Σας μάθαμε πια. Μα δεν θα ανεχτούμε να χρησιμοποιήσετε τέτοιες μεθόδους για να μας ξελογιάσετε τους ιθαγενείς εργάτες μας. Αλλού να πάτε να στήσετε τον ανθρωποπάζαρό σας, μιας και δυστυχώς έχετε το βασιλικό προνόμιο. Μα φροντίστε να ξεκουμπιστούν οι άνθρωποι σας από τον Buenos Aires. Αλλιώς σε λίγα χρόνια θα αναγκαστούμε να πληρώνουμε τους Ινδιάνους για να δουλεύουν στα χωράφια μας. Μετά θα μας πάρουν και τα χωράφια. Ώσπου να μας πάρουν και τα κεφάλια. Θα δώσω οδηγίες να μην απομακρύνονται οι άνθρωποι μας από το κολέγιο και το στρατό. Σας αρκεί αυτό? Είναι το σπουδαιότερο. Καληναντάμωση, σενιόρ Ουστίγιος. Συνόδεψε τον σενιόρο έξω, πάτερ Όρος. Ελάτε, σενιόρ. Έχετε να μας ανακοινώσετε τίποτα άλλο? Ναι. Αδειάστε μας στην Παραγουάη. Αυτό θα ήταν η καλύτερη λύση. Καληναντάμωση, σενιόρ. Αντέστε από εκεί που ήρθατε. Δεν σας κρατάμε περισσότερο. Καληναντάμωση. Πάμε, σενιόρ. Πάρε εκεί. Βαρέθηκα πια. Γυρίζω στην πατρίδα. Μα κύρ Κορνέλης. Δεν μου χρειάζεται το τσάι σας. Με καταλάβατε, πατρ Κλάρκ? Ο κύρ Κορνέλης θα αγοράσει αυτή τη φορά κάπου αλλού τη χέρμπα, Ματέ. Μάλιστα. Απέναντι στο Σαν Σακραμέντο. Και βέβαια στο Σαν Σακραμέντο. Δεν έπρεπε να ζητάτε από μένα που θαλασσοπνίγω με χιλιάδες μίλια για να εμπορεύω με το τσάι σας τέτοιες ηλιγιώδεις τιμές. Σας ρωτάω για τελευταία φορά μπροστά στον πάτερ έπαρχο. Κλείνουμε στα 1200 φιωρίνια. Ούτε μπορώ, ούτε έχω το δικαίωμα, κύρ Κορνέλης. Χρειαζόμαστε σίδερο για τις κοινότητές μας και ασβέστη. Από το ξεπούλημα του τσαγιού θα αγοράσουμε τα προϊόντα που μας λείπουν. Είναι απλό. Πηγαίνετε στο Σαν Σακραμέντο και δοκιμάστε το τσάι των ανταγωνιστών μας. Ξέρω, ξέρω, το τσάι σας είναι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Η ανυπέρβλητη, η σουίτικη χέρμπα ματέ. Πού να πάρει και να σηκώσει. Κι έτσι δεν θα μπορέσουμε να σας πουλήσουμε τούτη τη φορά, κ. Κορνέλης. Το καπέλο μου, το μπαστούνι μου. Όχι, είναι κάπου. Καλά. Πατέρα υπάρχει, πατέρα υπάρχει. Ξέρετε πόσο υποστηρίζω εγώ, ο αιρετικός του κράτους σας. Πώς το υπερασπίζω εναντίον των δικών σας των καθολικών. Μα έτσι δεν πάει παρακάτω. Εσείς θέλετε να γδάρετε το πετσί του κ. Κορνέλης. Κοιτάξτε να τα ταιριάξετε. Το ξέρετε, πατέρα Κλάρκ, πως ο κ. Κορνέλης είναι φίλος μας. Εσύ προμηθευτή δεν θα μπορούσες να μου αποσπάσεις ούτε ένα φιωρίνι. Μα για χάρη του πάτερ έπαρχου που μιλάει τόσο μυαλωμένα, κομμάτια να γίνει. 1300 φιωρίνια για όλο το φορτίο της χερμαματέ. Όχι κάτω από 1500, κύριε Κορνέλης. 1500, σας χαιρετώ. Χάνουμε ένα φίλο. Δεν είναι δυνατόν να τα συμβιβάσετε. Οι Ισπανοί δεν μας πουλάνε τζάμπα το σιδερό τους. Πρέπει να υπολογίζουμε, αλλιώς θα πέσουμε έξω. Και έπειτα θα ξανάρθει. Ο κύριε Κορνέλης. Σίγουρα θα ξανάρθει. Πειράχτηκε. Έκανε πως πειράχτηκε. Οι έμποροι δεν πειράζονται ποτέ. Μου μάθανε τη δουλειά. Το καπέλο μου, το μπαστούνι μου δεν είναι κάτω. Μα εγώ είχα. Ίσως τα έψα εδώ. Όχι. Ίσως είναι μέσα στο ιδιαίτερο γραφείο του πατέρα. Ξέρει πολύ καλά που άφησε το καπέλο και το μπαστούνι του. Θέλει το τσάι. Και έτσι... βλεπόμαστε για τελευταία φορά, πατέρ έπαρχε. Θα με λυπήσει, κύριε. Συμβιβάστε τα με τον προμηθευτή. Τι! Να συμβιβαστώ με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι πως θέλω σώνει και καλά το τσάι, αλλά επειδή ο πατέρ έπαρχος είναι στα αλήθεια τόσο κοινικός κλπ. Κλπ. Άντε, 1400. Μόνο για σας, κύριε Κορνέλης.
Σύμφωνοι. Μπράβο, μπράβο. Νιώθεις από εμπόριο. Θα φορτώσω αμέσως τις μπάλες, κύριε Κορνέλης. Ελάτε να ελέγξετε. Φόρτωστα μόνος. Έχω εμπιστοσύνη. Να και τα λεφτά. 200, 300, 400. Ο Θεός να σας συνοδεύει και να σας προστατεύει στην τρικυμισμένη βόρεια θάλασσα, κύριε. Ευχαριστώ, εποχή. 600, 700, 800. Μας κρίνετε ψύχρεμα και δίκαια. Μακάρι να σκεφτόντουσαν σαν και εσάς πολλοί καθολικοί. Σας πιστεύω. Έχετε πολλούς εχθρούς ανάμεσα στους καθολικούς. 900, 1000. Να και τα ρέστα. Μετρήσετε, ε. Εντάξει, εντάξει. Αν μπορέσω ποτέ να κάνω τίποτα για εσάς, πατέρα Επαρχή, αν καμιά φορά χρειαστείτε άσυλο. Εμείς οι Ολλανδοί παρέχουμε καταφύγιο στους Ισουίτες. Αστειεύεστε. Όχι, όχι. Σας το λέω με λύπη μου. Γιατί είσαστε πολύ καθώς πρέπει οι άνθρωποι όλοι σας. Λεβεντιά, για να συλλογιέται κανείς πως θα σας απομακρύνουν από το μεγάλο σας έργο τώρα που φούντωσε για καλά. Α, θεωρείτε την πτώση μας γεγονός τελεσμένο. Είστε χαμένοι. Ανοίγετε λοιπόν κι εσείς αυτούς που πιστεύουν αναπόφευκτο το χαμό μας. Αλλά πιστέψτε, σκορπάνε μόνο αγκάθια μπρος τα πόδια μας. Γιατί εμείς προχωράμε. Μα τίποτα πια δεν μπορεί να μας σταματήσει. Ύστερα από 150 χρόνια προετοιμασία, η εταιρεία του Ιησού αναλαμβάνει την επίθεση στην Παραγουάη. Εδώ, κοιτάξτε το χάρτη. Ο μικρός γίγαντας ξυπνάει. Βαδίζει πάνω από ποτάμια, προχωρεί μέσα από άγρια δάση και ερήμους. Μπρος. Πάντα μπρος. Ώσπου και ο τελευταίος Ινδιάνος τούτης της γης να λυτρωθεί. Σίγουρα κάποτε θα πέσει το κράτος μας. Μα το πείραμα πέτυχε και θα επαναληφθεί στους αιώνες. Ώσπου τέλος να έρθει στη γη εκείνη η ειρήνη που ποθεί η ανθρωπότητα. Ο Θεός να προστατεύει εσάς και το κράτος σας, Επαρχή. Σας εύχομαι να φτάσετε σώος και υγιής στο Ρότερνταμ, κύρ Κορνέλης. Χαιρετισμού του γεροπατέρα σας που ζει στο Τολέντο. Ευχαριστώ. Τα δύο αδέρφια σας υπηρετούν στον Ισπανικό στρατό. Έχασα πια κάθε επαφή με όλους. Καλωσορίσατε, κύριε επιθεωρητά. Πόσα χρόνια πέρασαν από τη Σαλαμάνκα, πατέρα Έπαρχε? Δυο ντουζίνες χρόνια από τον γερό της Σαλαμάνκας. Καθίστε, παρακαλώ, κύριε επιθεωρητά. Σας θυμάμαι θεότρελο φοιτητή, γεμάτο φλόγα, πατέρα Έπαρχε. Και τώρα να είμαστε, ο ένας ανήκει στον άλλο. Εσείς καλόγερος, εγώ διπλωμάτης. Η δική σας φλόγα δεν έσβησε τον Μιούρα? Καίει. Για την Ισπανία και το βασιλιά της. Η δική μου η φλόγα καίει στην υπηρεσία του Θεού. Είμαι επιφορτισμένος να αρχίσω αμέσως την ανάκριση. Θαυμάσια, σας είμαι ευγνώμων. Και πρέπει να λάβω ορισμένα μέτρα που δεν μου είναι ευχάριστα. Έχουμε απόλυτη κατανόηση, τον Μιούρα. Θα προσπαθήσω να βρω το δίκιο και να αποφύγω την αδικία. Αλλά έχω τη διαταγή να πάρω μερικά προφυλακτικά μέτρα. Εκτελέστε τις διαταγές που έχετε. Η πρώτη διαταγή ορίζει πως ο επιθεωρητής πρέπει κατά τη διάρκεια της δίκης να αποκλείσει τον τόπο της διεξαγωγής της. Φυσικά. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο θα είναι εδώ, το ίδιο, το κολέγιο των Ιησουητών. Λοιπόν, όσο κρατάει η δίκη, κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει το οίκημα. Υπακούμε ταπεινά στους ορισμούς σας. Ευχαριστώ. Η δεύτερη διαταγή... Πρέπει δυστυχώς να σας παρακαλέσω να με φιλοξενήσετε, πάτερ Έπαρχε. Οι στρατιώτες αυτού του κυρίου έχουν καταλάβει το κολέγιο και απαγορεύουν την έξοδο. Το γνωρίζω, κύριε. Τον Μιούρα είναι ο κύριο Κορνέλης από το Ρότερνταμ. Αφήστε τον να περάσει, εγγυώμαι γι' αυτόν. Δεν έχω το δικαίωμα. Είναι αντίθετο προς τις οδηγίες μου. Συλλαμβάνετε χωρίς λόγο ένα πολίτη των κάτω χωρών, το νιώσατε? Αναλαμβάνω τη διευθύνη. Μα δεν σας συνέλαβαν, κύριε. Δεν συνέλαβαν! Όπως συνέλαβαν και εσάς, πατέρα Παρκή. Εμένα. Και βέβαια εσάς.
Πώς σας φαίνεται τώρα που είστε Ιπποκράτης? Εγώ Ιπποκράτης? Ιπποκράτης μάλιστα. Μα δεν το καταλαβαίνετε εσείς οι Ιουσουίτες πως από εδώ και πέρα είστε φυλακοί? Χαρακτηρίζετε τον προσωρινό αποκλεισμό του κολεγίου σαν φυλάκιση, τον Μιούρα? Μα δεν μπορούν να μας συλλάβουν χωρίς λόγο. Ή μήπως είμαστε πραγματικά Ιπποκράτης? Βέβαια, η δεύτερη διαταγή ορίζει ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο επιθεωρητής οφείλει να θέσει τους Ιησουίτες υπό την προστασία του. Θα σου βλύσουνε τον Βιλάνο, και σένα και τους άλλους. Τι κάνατε όλους αυτούς τους μήνες που πέρασαν? Η δουλειά σας ήταν να συγκεντρώσετε επιβαρυντικό υλικό. Πού είναι οι καταθέσεις για τους κρυμμένους θησαυρούς του Ασημιού? Πού είναι οι μαρτυρίες για τα ορυχεία? Πού είναι τα νομίσματα με την επιγραφή Νικόλαος Βασιλεύς Παραγουάης? Θέλουμε μάρτυρες που να αποδείξουν ολοφανέρα πως οι καλόγεροι έχουν εγκαταστήσει εδώ πέρα μια φρικτή τυραννία. Πως αποξενώθηκαν από την ισπανική κυριαρχία. Πως είναι μηχανοράφοι και επαναστάτες. Χρειαζόμαστε το ίδιο υλικό που βοήθησε τον Σεβαστιανό Καρβάλο να διώξει τους Ιησουίτες από την πατρίδα του. Πού είναι? Να το, τον Αράγκο. Να υλικό. Μήνες ολόκληρους τριγύρναγα για να μαζέψω και να κουβαλήσω ελαιοδότερα όλο αυτό το υλικό. Κι άλλο τόσο. Στην Καντελαρία φόρτωσε ένα γάιδαρο με τέτοια κουρελόχαρτα. Στο Μιγκουέλ χρειάστηκαν δύο γάιδαροι για να μεταφερθεί τούτη πλημμύρα, το ατέλειωτο υλικό. Και στο Λορέτο αναγκάστηκαν να πάρω και τρίτο γάιδαρο. Ή τον ήθελες, ήσουν του λόγου σου. Πρόσεξε, γιατί νομίζω πως με προσβάλλεις. Πάει ο γάιδαρος εκεί κάτω και ανακρίνει 2.000 ανθρώπους. Καταθέσεις των καζίκων, των γουαράνων, χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά. Εγώ έκανα το κατήγον μου. Πήρα διαταγή να πρωτοκολλήσω καταθέσεις. Στο κάτω της γραφής δεν είμαι κανένας γραφιάς, ούτε δικαστικός κλητήρας. Είμαι παλιός στρατιωτικός. Αν θέλουν να ξεκάνουν τούτο το κάτος των Ιησουιτών, σκέφτηκα, γίνεται και με καταθέσεις και χωρίς καταθέσεις. Αν όμως θέλουν πραγματική ανάκριση, παρακαλώ, εγώ για κάθε ενδεχόμενο θα πρωτοκολλήσω τις καταθέσεις. Ίσως τις χρειάζονται για να μπορούν να πούν: ορίστε, σας ετοιμάσαμε ένα σωρό μαρτυρικές καταθέσεις, διαλέγετε και παίρνετε. Αστείευεσαι. Εσύ αστείευεσαι. Ο Λεκές πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη. Ας βγάλουν την απόφαση χωρίς πολλές κουβέντες. Τι χρειάζονται οι μαρτυρίες? Τα πρωτόκολλα και οι διαπραγματεύσεις. Εδώ μπορούμε να δρέψουμε όλες τις τιμές και όλα τα πλούτη. Και τι δεν έχουν τούτες οι Ιησουιτικές επαρχίες? Τσάι δημητριακά μπαμπάκι. Και από πάνω 150.000 Ινδιάνοι πλασμένοι λες από τον καλό Θεό για σκλάβοι. Λοιπόν, προς τι διαπραγματεύσεις? Ένας μικρός πόλεμος και τέλειωσε η δουλειά μας. Μα δεν πρέπει να γίνει πόλεμος. Κατάλαβες? Πρέπει στα μάτια όλου του κόσμου να φανεί πως έχουμε δίκιο, έτσι ώστε να μην σκεφτούν οι Ιησουίτες να προβάλλουν αντίσταση. Πρέπει να κάνουμε δίκη και να αποδείξουμε σε όλη την οικουμένη πως αυτό το κράτος, πρώτο, στάθηκε άπιστο στο βασιλιά του. Δεύτερο, πως οι Ιησουίτες καταπιέζουν τους Ινδιάνους. Τρίτο, πως πρέπει να ελευθερώσουμε τους Ιταγενείς. Τέταρτον, πως οι Ιησουίτες έχουν αργυρορυχεία που τα κρατούν μυστικά από το βασιλιά τους. Όλα αυτά είναι αδύνατο να αποδειχτούν, γιατί απλούστατα δεν είναι αλήθεια. Μα σου λέω, πρέπει να τα αποδείξουμε. Μα γιατί να χάνουμε τον καιρό μας με τέτοια πεδιαρίσματα? Γιατί? Σκασμός!
Καθίστε παρακαλώ, σιγνιόρ Κουερίνη. Βλέπω, κύριε επιθεωρητά, πως θέλετε να με αναμίξετε σε αυτή τη δίκη εναντίον των αδελφών. Δεν έχω όμως αυτή την πρόθεση. Λυπούμε, σιγνιόρ Κουερίνη, αλλά και εσάς απαγορεύεται να βγείτε. Φυσικά υποτάσσουμε στις αποφάσεις σας. Αλλά οφείλω να σας δηλώσω πως η προσωποκράτηση εις ξένων ταξιδιωτών είναι τουλάχιστον παράδοξη. Λυπούμε, σιγνιόρ Κουερίνη, εκτελώ μόνο διαταγές που μου δόθηκαν. Κι εγώ συνηθίζω να κάνω ό,τι με διατάζουν. Δεν σας υποχρεώνω να παρακολουθήσετε τη διαδικασία. Πάντως μην απομακρυνθείτε από το κολέγιο. Μέσα στην περιοχή κινηθείτε όπου θέλετε. Ευχαριστώ. Εμείς οι μοναχοί σας παρακαλούμε να μείνετε και να ακούσετε. Θα λεχθούν ίσως πράγματα εδώ εναντίον σας που θα ήταν προτιμότερο να μην τα ακούσουν τρίτοι. Γελιέστε. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Τότε μένω. Ο γραμματέας των Επιτροπών παρακαλείται να μας δώσει μια σύντομη επισκόπηση των κατηγοριών που απειγγέλθησαν εναντίον των αδελφών. Καθίστε, κύριε. Δον Βιλάνο, γιατί κατηγορούν τους μοναχούς? Κατηγορούν τους μοναχούς. Εδώ τα λένε χιλιάδες φορές καταθέσεις. Δεν μπορώ έτσι τα γρήγορα να τα πω. Παραπέμπω στις καταθέσεις. Πάτερα έπαρχε, σας είναι γνωστό γιατί σας κατηγορούν? Μας επιρρύπτουν την εγκαθίδρυση ενός κυρίαρχου κράτους και ανυπακοή στο βασιλιά. Μας κατηγορούν για διατήρηση μυστικών αργυρορυχείων στις κοινότητές μας. Μας κατηγορούν ότι βγάζουμε το κογλυφικά κέρδη από τη δουλειά μας και ζημιώνουμε έτσι το Ισπανικό βασίλειο που είμαστε υπήκοοι του. Και τέλος, κατηγορούμεθα πως έχουμε στερήσει τον ηθαγενή πληθυσμό από την ελευθερία του και ότι διατηρούμε σκλάβους. Θα εξετάσουμε κάθε μια κατηγορία με τη σειρά της. Δον Βιλάνο, είναι αλήθεια πως οι Ισουίτες έχουν εγκαθιδρύσει ένα κυρίαρχο κράτος στην Παραγουάη? Ναι, είναι αλήθεια. Πατέρα έπαρχε. Δεν έχουμε κανένα κυρίαρχο κράτος. Οι Ισουίτες κάνουν εδώ πέρα ότι τους αρέσει. Άρα είναι κυρίαρχοι. Δεν αποσπάστηκαν όμως από το Ισπανικό στέμα? Όχι, δεν αποσπάστηκαν από το Ισπανικό στέμα. Τότε εξακολουθούν να είναι υπήκοοι του βασιλιά. Ναι, υπήκοοι είναι. Συνεπώς δεν είναι κυρίαρχοι. Μπορεί κανείς να πει πως δεν είναι κυρίαρχοι. Δον Αράγκο, γράψε στο πρωτόκολλο. Διεπιστώθη πως η κατηγορία ότι οι Ισουίτες έχουν εγκαθιδρύσει κυρίαρχο κράτος είναι ψεύτικη. Γράφω. Το δεύτερο ζήτημα. Δον Βιλάνο, έριξαν ανυπακοή στο βασιλιά της Ισπανίας οι Ισουίτες Παραγουάης? Ανυπακοή, από ό,τι μπόρεσα να διαπιστώσω, δεν είναι και πολύ υπάκοη. Ερωτώ, έριξαν ανυπακοή στο βασιλέα? Γιατί να δείξουν ανυπακοή? Ως τώρα δεν γύρεψε τίποτα ο βασιλιάς που να δείχνει ιδιαίτερη υπακοή. Αν όμως ζητούσε τίποτα, δεν πρέπει να υπολογίζουμε πως θα υπακούσουν και πολύ πρόθυμα. Πατέρα έπαρχε, είμαστε αφοσιωμένοι πιστά στο βασιλιά που μας προστατεύει. Και αν δεν σας προστατεύσει ο βασιλιάς? Δεν θα πάψει να είναι για μας η υπέρτατη κοσμική εξουσία. Αυτό σημαίνει πως θα υπακούσετε στο βασιλιά ό,τι και αν διατάξει. Όσο δεν μας επιβάλλει ο βασιλιάς να αμαρτήσουμε, θα υπακούσουμε χωρίς την παραμικρή αντίρρηση. Δον Αράγκο, γράψτε. Και η δεύτερη κατηγορία φαίνεται αδικαιολόγητη. Υπακοή χωρίς αντίρρηση. Είναι σωστό, Δον Βιλάνο, πως υπάρχουν αργυρορυχία στις κοινότητες των Ιησουητών? Όσο καιρό έμεινα στις κοινότητες, οι έρευνες των ανακριτικών επιτροπών δεν είχαν καμιά επιτυχία. Μα δεν βρήκα ακόμα τον καιρό να μελετήσω όλα τούτα τα έγγραφα. Πιθανό να βρεθούν τίποτα πολύτιμες ενδείξεις σε καμιά από αυτές τις καταθέσεις. Εξάλλου, μπορεί στο μεταξύ να είναι οι επιτροπές στα ίχνη κανός τέτοιου ρηχείου. Ίσως η ανακάλυψη να έγινε πριν λίγες μέρες και δεν προφτάσαμε να το μάθουμε. Γι' αυτό νομίζω πως μπορούμε να πούμε με ήσυχη συνείδηση, είναι πολύ πιθανό να έχουν Ισουίτες στο κράτος τους ένα ή περισσότερα αργυρορυχεία. Πάτερα έπαρχε, ορκίζομαι πως στην περιοχή των κοινοτήτων μας ούτε ασίμι, ούτε χρυσάφι, ούτε κανένα άλλο ευγενές μέταλλο έχει ανακαλυφθεί. Δον Βιλάνο, έχετε απτές αποδείξεις για την ύπαρξη αργυρορυχείων στην περιοχή του κράτους των Ιησουητών? Όχι. Γράψτε τότε, Δον Αράγκο,
Για την ώρα η κατηγορία για την ύπαρξη αργυρορυχείων στην περιοχή του κράτους των Ιησουητών είναι τελείως αστήρικτη. Τελείως αστήρικτη. Η επόμενη μομφή. Οι Ιησουήτες βγάζουν παράνομα κέρδη από το εμπόριό τους και ζημιώνουν έτσι το Ισπανικό κράτος. Δον Βιλάνο. Οι Ιησουήτες κάνουν εμπόριο. Εμπόριο χωρίς τοκογλυφία γίνεται. Οι πολιτείες τους είναι χτισμένες με πέτρα. Οι εκκλησίες τους λαμποκοπάνε από το χρυσάφι. Πού τα βρήκαν τόσα πλούτη? Από το τοκογλυφικό κέρδος που βγάζουν από τα εμπορεύματά τους. Οι Ιησουήτες βγάζουν παράνομα κέρδη από το εμπόριό τους και ζημιώνουν έτσι την Ισπανία. Γιατί τα είδη που πουλάνε ανήκουν στο κράτος. Πατέρα έπαρχε. Από την πώληση των ειδών που μας περισσεύουν δεν βγάζουμε κανένα κέρδος. Δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμπόριο. Πολύ λιγότερο για τοκογλυφία. Ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κορνέλης από το Ρότερνταμ μας αγόρασε σήμερα για 1400 φιωρίνια χέρμπα ματέ. Αμέσως αγόρασε ο προμηθευτής για το ίδιο ποσό εργαλεία που μας είναι απαραίτητα για την αγροτική καλλιέργεια και που δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε εμείς γιατί μας λείπουν οι πρώτες ύλες. Τα εργαλεία μοιράζονται σε όλες τις κοινότητες που έχουν ανάγκη. Είτε προέρχεται από φταίς το τσάι, είτε όχι. Και έτσι ενεργούμε σε όλα τα ζητήματα. Ώστε πουλάτε χωρίς καθαρό κέρδος, χωρίς το παραμικρό κέρδος. Και από πού βγάζετε, να πούμε, τους φόρους που πληρώνετε στο βασιλιά? Επίσης, από την πώληση των ειδών που πλεονάζουν ή δεν μας είναι απαραίτητα. Αλλά και ο φόρος, χάρη σε ορισμένα προνόμια, είναι πολύ μικρός. Όλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρα. Θα δούμε. Πάντως η κατηγορία της χροκέρδειας μου φαίνεται και αυτή αστηρίκτη. Το τελευταίο σημείο. Οι Ιησουήτες κρατάνε στη σκλαβιά τους ηθαγενείς που τους εμπιστεύτηκαν. Είναι σωστό αυτό, Δον Βιλάνο? Όλο το κράτος διευθύνεται από 100 καλόγυρους. 100 Ιησουήτες αρχούν πάνω σε 150.000 Ινδιάνους. Η κοινότητα της Καντελαρίας έχει 7.000 ψυχές. 2 Ιησουήτες μόνο τους φυλάνε. Είναι οι μόνοι λευκοί. Στην πολιτεία Μιγουέλ υπάρχουν 6.000 κάτοικοι. Και εκεί 2 Ιησουήτες κυβερνάνε. Πουθενά σε καμιά κοινότητα δεν υπάρχουν πιότεροι από 2 καλόγυροι. 30 κοινότητες, 60 μοναχοί. Οι άλλοι 40 βρίσκονται στα κολέγια της Κόρδοβας, του Τουκουμάν, της Ασουνσιόν και του Μπουένος Άιρες. Οι Ινδιάνοι δεν είναι τίποτα. Ένα μάτσο ανήλικα παιδιά. Το παν είναι καλόγεροι. Υπάλληλοι, δικαστές, φύλακες, δάσκαλοι, κυβερνήτες, στρατιωτικοί. Ο Ινδιάνος δεν είναι ελεύθερος. Και όποιος δεν είναι ελεύθερος είναι σκλάβος. Οι Σουίτες εγκαταστήσανε τη σκλαβιά στο κράτος τους. Πατέρα έπαρχε. Είναι σωστό πως μόνο 2 πατέρες διευθύνουν πολλές χιλιάδες Ινδιάνους. Είναι σωστό πως οι Ιησουήτες, εκτός από τις πνευματικές, είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν και τις κοσμικές υποθέσεις. Οι Ινδιάνοι μας είναι στα αλήθεια σαν αθώα και άκακα παιδιά. Αν δεν μοιράσουμε το στάρι, είναι ικανοί να το φάνε μέσα σε λίγες μέρες. Αν δεν μοιράσουμε το κρέας, σε λίγες εβδομάδες οι Ινδιάνοι θα έχουν σφάξει όλα τα πόδια. Κάτω από την ανάγκη όλα να ανήκουν σε όλους, γίναμε μαστόροι, αγρότες, υπάλληλοι, δικαστές. Από τα χέρια μας παίρνει ο λαός όλα όσα χρειάζεται για την υλική ή την πνευματική του ανάπτυξη. Σε αυτό διαφέρει η δική μας απόλυτη κυριαρχία από τις άλλες κοσμικές κυβερνήσεις. Λοιπόν, διατείνεστε πως δεν κυβερνάτε εσείς ανελεύθερους και σκλάβους, αλλά εκείνοι που σας κατηγορούν. Δεν είπα αυτό. Χωρίς αμφιβολία όμως το σκεφτήκατε. Δον Αράγκο, γράψε στο πρωτόκολλο. Σύμφωνα με την κατάθεση του πατερέπαρχου, δεν είναι ακριβές πως οι Ινδιάνοι των κοινοτήτων έχουν χάσει την ελευθερία τους. Δεν είναι ακριβές. Μου φαίνεται πως όλες οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον σας έγιναν με πολλή επιπολαιότητα και δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να διαπράξω εδώ αδικία ή να γίνω όργανο αδικίας. Αναγνωρίζετε, πατερέπαρχε, πως διεξάγω την ανάκριση με αμεροληψία. Την διεξάγετε ανεπίληπτα, τον Μιούρα. Θα ήμουν όμως άδικος αν δεν εξήταζα και εκείνους που κρύβονται πίσω από αυτές τις κατηγορίες που ξεσηκώθηκαν εναντίον σας. Δεκανέα. Στις διαταγές σας, τον Μιούρα. Φέρε μου τον επίσκοπο και τους γεωκτήμονες. Στις διαταγές σας. Αλήθεια, τι σκοπούς επιδιώκετε στο κράτος σας, πατερέπαρχε? Μόνο τη μεγάλη δόξα του Θεού. Και με ποιον τρόπο ελπίζετε να κερδίσετε τη μεγάλη δόξα του Θεού? Με το να προσιλητήσουμε όλους τους ειδωλολάτρες. Όλους τους ειδωλολάτρες? Εννοείται εδώ στην Παραγουάη,
όλους τους ειδωλολάτρες Ινδιάνους. Βέβαια. Όλο και περισσότερους Ινδιάνους προσπαθείτε να προσελκύσετε στο χριστιανισμό. Όλο και περισσότερους. Συνεπώς, όλο και περισσότερο απλώνονται τα όρια του κράτους σας. Όλο και περισσότερο. Γιατί δεν κάνετε κι εσείς σαν τα άλλα μοναχικά τάγματα, ας πούμε σαν τους Δομινικανούς? Γυρίζουν από τόπο σε τόπο, κηρύττουν, βαφτίζουν και τελειώνει το ζήτημα. Γιατί ιδρύεται ένα κράτος και απλώνεται τα όρια του στον κόσμο? Δεν απλώνουμε τα κοσμικά μας όρια. Το κράτος αυτό καθεαυτό δεν έχει σημασία. Όμως εδώ στην Παραγουάη δεν ήταν δυνατό να συντελεστεί αλλιώς το θείο έργο. Χρειάστηκε να διαβούμε δύσβατα και μπερδεμένα μονοπάτια για να κερδίσουμε τις ψυχές. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς? Γιατί ο χριστιανισμός των Ινδιάνων εξατμίζεται μόλις έρθουν σε επαφή με Ισπανούς ή Πορτογάλους χριστιανούς. Μα δεν είναι υποχρεωμένοι οι Ινδοί να ζουν μαζί μας? Πρέπει να μένουν στα δάση τους και τις στέπες τους, ακόμα και σαν χριστιανοί. Δεν τους άφησαν να ζουν στα δάση τους και τις στέπες τους. Τους κυνήγησαν, τους πιάσανε και τους κάνανε σκλάβους. Ποιος το έκανε αυτό? Οι χριστιανοί. Α. Αλλά σε εσάς, στο περιδευλημένο με βασιλικά προνόμια κράτος σας, οι ηθαγενείς είναι ασφαλισμένοι από τους δουλέμπορους? Οι δουλέμποροι, όποιας εθνικότητας κι αν είναι, χάσανε κάθε διάθεση να κάνουν ανθρωποκυνήγηση στις περιοχές μας. Όσοι δοκίμασαν, κινδύνεψαν να γίνουν αυτοί οι δούλοι των Ινδιάνων. Καταλαβαίνω. Τι θα συνέβαινε, πατέρα έπαρχε, αν σας παίρναμε εσάς τους Ιησουίτες από τις κοινότητές σας και στέλναμε μοναχούς από άλλα τάγματα στη θέση σας? Δεν είναι αδιάφορο αν είναι μαύρο ή θεό το ράσο που κηρύττει? Και ποιος θα φροντίσει για όλα τα άλλα? Οι Ινδιάνοι μας έχουν συνηθίσει να σκεφτόμαστε εμείς για αυτούς. Από το χέρι μας παίρνει ο λαός την τροφή του, από το χέρι μας λαβαίνει τον έπαινο ή την ποινή του. Δεν πιστεύω πως θα υπακούανε σ' άλλους ιερωμένους. Ώστε σαν να λέμε, εσείς οι Ιησουίτες είστε αναντικατάστατοι. Με όλη την ταπεινότητα τολμάμε να πούμε. Ναι, εδώ στην Παραγουάη είμαστε αναντικατάστατοι. Δον Αράγκο, γράψτε τα αυτά στο πρωτόκολλο. Ιησουίτες, Παραγουάη, αναντικατάστατη. Σεβασμιότατε, κύριοι, καθίστε παρακαλώ και απαντήστε στις ερωτήσεις μου. Σας καθιστώ προσεκτικούς, πως κάθε ψευδής μαρτυρία τιμωρείται αυστηρός. Καλός είναι και του λόγου του. Τον έχουν ποτίσει με ισουίτικο αφιόνι. Σεβασμιότατε, απαντήστε μου παρακαλώ. Πόσον καιρό κατέχετε την έδρα σας? 2 χρόνια. Ο προκάτοχός σας επίσκοπος είναι πεθαμένος? Όχι. Ο προκάτοχός μου ανεκλήθη στην Ισπανία, επειδή εισήκουσε τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες των παλαιών χριστιανών του Μπουένος Άιρες. Τι διαμαρτυρίες και τι παράπονα έγιναν εναντίον της εταιρείας του Ιησού στην Παραγουάη? Εδώ βρίσκονται οι εκπρόσωποι των πιο επιφανών Ισπανών του Μπουένος Άιρες. Ρωτήστε τους. Θα τους ρωτήσουμε. Εσείς ο ίδιος, κύριε επίσκοπε, είστε εχθρικά διατεθειμένος προς την εταιρεία του Ιησού? Είμαι φίλος των Ιησουητών. Θαυμάζω τον αγώνα που διεξάγουν κατά των αιρετικών στην Ευρώπη. Αλλά με όλο το σεβασμό που οφείλω στην εταιρεία, είμαι υποχρεωμένος να διαπιστώσω. Η εργασία των Ιησουητών στην Παραγουάη είναι αντίθετη προς τους αρχικούς σκοπούς του τάγματος. Πατέρα έπαρχε, ποιοι είναι οι αρχικοί σκοποί της εταιρείας του Ιησού? Ο προσιλητισμός των ειδωλολατρών στη χριστιανική εκκλησία με χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων ανάλογα με τις περιστάσεις. Η αύξηση του σεβασμού προς την Αποστολική Εκκλησία και τον Άγιο Πατέρα. Omnia ad majorem Dei gloriam. Κύριε Επίσκοπε, η εταιρεία του Ιησού στην Παραγουάη έκανε ένα επικίνδυνο πείραμα. Κακομεταχειρίζονται την πνευματική δύναμη και επιβάλλουν μια αναπεριόριστη κοσμική εξουσία πάνω στους δυστυχισμένους Ινδιάνους. Τους απαγορεύουν να μάθουν Ισπανικά. Τους απαγορεύουν με αυστηρές ποινές ακόμα και να μιλάνε με Ισπανούς. Ναι, απαγορεύουν σε όλους τους μοναχούς που δεν είναι οι Ιησουίτες την είσοδο στην περιοχή του κράτους των και μεταχειρίζονται όλους τους παλαιούς Ισπανούς ευγενείς σαν επίλυδες, σαν μπαρίες. Γι' αυτό, σε
ένα τόπο που κατέκτησαν οι πατέρες αυτών των Ισπανών. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αρνούνται τη δικαιοδοσία των επισκόπων και του κλήρου στην περιοχή τους. Κατάφεραν με τη βοήθεια εξομολογητών να αποσπάσουν ορισμένα προνόμια από το στέμα. Προνόμια που προκαλούν την οργή και την πικρία των παλαιών Ισπανών χριστιανών. Εμείς οι κληρικοί δεν είχαμε ποτέ παρόμοια επιρροή. Μα έρχονται σε εμάς οι Ισπανοί, οι έμποροι και οι γεωκτήμονες και παραπονούνται για την αλαζονία και τη δύναμη που έχει αποκτήσει η εταιρεία του Ιησού. Αλλά δυστυχώς είναι απειγορευμένος τον επίσκοπο με προσωπική εποπτεία να πιστεί για το βάσιμο των παραπώνων. Μου απαγορεύτηκε η είσοδος στις κοινότητες από τον Πάτερ Έπαρχο. Πάτερ Έπαρχε, δυστυχώς δεν μας ήταν δυνατόν να δώσουμε στη σεβασμιότητά του άδεια επισκέψεως, γιατί η σεβασμιότης του έθεσε όρους που δεν μπορούσαμε να δεχθούμε. Τι όρους έθεσε ο επίσκοπος? Να τον συνοδέψουν 100 ευγενείς, έμποροι και γεωκτήμονες του Μπουένος Άιρες. Ήθελαν να ενεργήσουν κατά σκοπία. Θα εγκρίναμε την επίσκεψη, αν και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδίνουμε λογαριασμό στο λαϊκό κλήρο για την εργασία της αποστολής μας, αλλά με τέτοιους όρους όχι. Γιατί θέσατε αυτούς τους όρους, κύριε επίσκοπε? Δεν είμαι τόσο τρελός να πάω μόνος μου σε αυτό το κράτος χωρίς τη συνοδεία κληρικών. Με βιάζουν να γίνω σαφέστερος, ε! Με κίνδυνο να ανακληθώ στην Ισπανία σαν τον προκάτοχό μου. Θέλω να σας διαφωτίσω, κύριε επιθεωρητά, για όσα έγιναν εναντίον της Αγίας Εκκλησίας μας στις κοινότητες. Έχουν δε δηλώσει τον κλήρο μας, φορτώνοντάς τον με όλες τις ευθύνες μιας κοσμικής εξουσίας, με την πρόφαση της θρησκείας. Έχουν δημιουργήσει μια ουτοπία που θα προμήθευε στους ιθαγενείς τροφή, ενδυμασία, ασφάλεια και ξενιασιά. Αντί να κάνουν από τους ειδωλολάτρες πραγματικούς χριστιανούς, μετέβαλαν τους ιθαγενείς Ινδιάνους σε χαμερπίση ληστάς. Αν ο Χριστός δεν εγγυηθεί ψωμί, κρέας, χέρμπα, ματέ, δεν έχουν ενδιαφέρον για τον χριστιανισμό. Όταν δεν κηρυττεί ο Ιησουίτης, μα κάποιος άλλος λειτουργός του υψίστου, αδιαφορεί ο Ινδιάνος για τη διδασκαλία του Θεανθρώπου. Έτσι κατάντησαν με την πάροδο του χρόνου την Αγία Θρησκεία μας στην Παραγουάη. Αυτό είναι μια υπόθεση που ενδιαφέρει την Εκκλησία. Σε μια τέτοια διάνεξη πρέπει να αποφασίσει η Ρώμη. Αποταθήκαμε πολλές φορές τον Άγιο Πατέρα. Δυστυχώς, εκεί στην Ευρώπη, όταν τους μιλάς για Παραγουάη, βλέπουν μόνο την εξωτερική, εκτυφλωτική επιτυχία της Ιεραποστολής. Κι αν με τη μεσολάβηση της Ρώμης επιτραπεί στον κοσμικό κλήρο η είσοδος και η ανάμειξη στη διακυβέρνηση των κοινοτήτων, θα ήταν ευχής έργο. Και πολλά θα άλλαζαν όψη με μια τέτοια αλλαγή. Ευχαριστώ για τη μαρτυρία σας, σεβασμιότατε. Ήταν πολύτιμη. Εκανέα. Διατάφε. Οδήγησε τη σεβασμιότητά του στην πύλη και φρόντισε να του επιτραπεί η έξοδος. Εσείς κύριοι εκεί πέρα, έχετε κι εσείς παράπονα με την εταιρεία του Ιησού? Κύριε επιθεωρητά, είμαι ο Χωσέ Ουστίγιος, Ισπανός. Χωσέ Ουστίγιος. Είμαι γεωκτήμονας. Αυτός εδώ είναι ο Δον Γκαρθία Κουεσέντα, έμπορος. Και αυτός ο Δον Αλβάρο Κατάλτε, και αυτός έμπορος. Και οι τρεις Ισπανοί. Γκαρθία Κουεσέντα, Αλβάρο Κατάλτε. Ναι. Και τώρα επιτρέψτε μας, κύριε επιθεωρητά, επιτρέψτε μας να φύγουμε. Ελάτε, κύριοι, εδώ δεν πρόκειται να βρούμε το δίκαιο μας. Ελάτε. Τι σας έπιασε? Συλλογέμαι πως χρόνια τώρα εξοχότατε. Μας έρχονται τέτοιοι επιθεωρητές σαν και του λόγου σας. Βροχή. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το χαριτωμένο παιχνίδι των ερωταποκρίσεων. Όσο συζητάνε εδώ πέρα, ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά των Ισουητών, προτείνουν μεταρρυθμίσεις και υπεξαιρούν καταγγελίες. Οι Ινδιάνοι μας το σκάνε και καταφεύγουν στις κοινότητες. Τα καράβια στον ποταμό Παρανά φορτώνουν πραμάτια των καλόγερων. Και εμείς με θραμετάστρα. Έχουμε το δικαίωμα να πληρώνουμε τους φόρους σαν καλά παιδιά. Μάλιστα. Και τις διαμαρτυρίες μας τις ρίχνουν στο καλάθι των αχρήστων.
Δεν μας βοηθάει κανείς. Όλο υπομονή μας λένε. Βοήθα τον εαυτό σου να σε βοηθήσει ο Θεός, κύριε Πιωριτά. Ελάτε, κύριε. Δεκαρέα, φέρ' τον πίσω. Κατά γεια σας. Αξιότιμη κύριε, φαίνεται πως ξεχνάτε μπροστά σε ποιον βρίσκεστε. Είστε υποχρεωμένος να απαντάτε σε ό,τι σας ρωτάω. Καταλάβατε? Εγώ θα καθορίσω πως θα διεξαχθεί η διαδικασία. Απαντήστε. Πόσους συνδυάνους απασχολείτε στο κτήμα σας? 600. Είναι βαφτισμένοι? Βέβαια. Όλοι ορθόδοξοι καθολικοί σαν και εμένα. Και γιατί το σκάνε από εσάς και καταφεύγουν σε αυτούς τους ανθρώπους που τους μεταχειρίζονται τόσο σκληρά? Γιατί κάνουν έξυπνη προπαγάνδα για το κράτος τους οι Ιησουίτες. Στέλνουν διαλεγμένους αποσταλμένους όλες τις πολιτείες και στα κτήματά μας. Και αυτά τα υποκείμενα πείθουν τους Ινδιάνους να δραπετεύσουν από τις περιοχές μας. Και μένουμε εμείς χωρίς εργατικά χέρια, μέσα στη μέση του θέρου. Στην ανάγκη θα πιάσουμε εμείς το δρεπάνι. Μα περιμένετε λίγο. Περιμένετε και θα δείτε. Ακόμα είναι η αρχή. Το κράτος στο ποταμό Παρανά αυγατίζει. Βρισκόμαστε εδώ με την πλάτη στηριγμένη στη θάλασσα. Περιμένετε λίγο. Άστε τους ευσεβείς πατέρες να επικρατήσουν. Πού και πού κάνετε τους καμιά φιλική παρένεση. Θα δείτε, σε λίγα χρόνια, εμείς οι κακοί Ισπανοί που πληρώνουμε σαν τα κορόιδα τους φόρους μας, θα πεταχτούμε στη θάλασσα. Και αυτοί εκεί θα έχουν ιδρύσει το κράτος του Θεού στη Παραγουάη. Δηλαδή το κράτος των Ισουητών, με υπήκοους ένα σωρό ευχαριστημένους Ινδιάνους που βραμοκοπάνε. Μα τούτο σας είναι αδιάφορο, μιας και αγαπάτε τη μυρωδιά του Λιβανιού και τους ευσεβείς λόγους. Ρωτήστε λίγο αυτούς τους κυρίους τι σκέπτονται για αυτή την ύποπτη δημοκρατία. Είμαι εμπορευόμενος, εξοχότατε. Εξαγωγές. Φυτεύουμε τσάι. Φτύνοντας αίμα. Οι Ινδιάνοι τεμπέληδες. Ένα σκύλο υπάλλον δεν γυρεύει παρά να τρώει. Και τώρα καθόμαστε πάνω στα δέματα του τσαγιού και παρακολουθούμε τους Ισουίτες που μας παίρνουν τις δουλειές μέσα από τα χέρια. Αν δεν ήταν του λόγου τους οι καλόγεροι, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Κι όλο και κάτι θα βγάζει ο βασιλιάς της Ισπανίας. Τι βγάζει όμως από τους Ισουίτες? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δίνει μόνο. Διαρκώς δίνει. Αυτά ήθελα να πω, εξοχότατε. Παρακαλώ να σκεφτείτε τα λόγια μου με ευμένεια και κατανόηση. Εξοχότατε, είμαι κι εγώ έμπορος. Δεν ήμουν πάντα. Έκανα στο στρατό. Κάτι νιώθω όπως στρατιωτικά. Ανακρίνετε καμιά φορά τον καλόγερο που φοράει σπιρούνια. Ρωτήστε τον τι γίνεται με τους εξοπλισμούς στο κράτος των Ιησουητών. Αν πιστεύετε πως επαφίεται μόνο στον παντοδύναμο Θεό, θα πει πως δεν ξέρετε καλά τους Ιησουήτες. Έχουν έναν έτοιμο πόλεμο στρατό, εργοστάσια όπλων, αποθήκες πυρομαχικών, πιότερα από όσα χρειάζονται. Έχουν σχέδια, αμυντικά σχέδια βέβαια, κοντά στο νου. Στην κατάλληλη στιγμή θα αποφασίζουν ποιος τους επετέθη. Σε αυτά ήθελα, μόλι μου την αφοσίωση, να στρέψω την προσοχή της εξοχότητός σας. Αν το επιτρέπετε, τον Μιούρα, θα απαντήσω αμέσως σε αυτές τις κατηγορίες. Κάντε λίγο υπομονή, πατέρα επαρχή. Δεκανέα. Διατάξτε. Θέλετε να καλέσετε εδώ τους πατέρες που ενδιαφέρονται αυτές οι κατηγορίες, πατέρα επαρχή? Φυσικά. Τους πατέρες Χούνταρφουντ, Κλάρκ και Όρος. Τους πατέρες Χούνταρφουντ, Κλάρκ και Όρος. Στις διαταγές σας. Τον Αράγκο, κρατήσατε σημειώσεις? Όχι όλα. Τι έχετε γράψει? Προπαγάνδα μεταξύ των Ινδιάνων στις πολιτείες και στις αγροτικές περιοχές. Εμπορικός συναγωνισμός, πολεμική εξοπλισμή. Σωστά. Αν μου επιτρέπετε δύο λόγια, τον Μιούρα, θα ήθελα να... Πάτερα επαρχέ, σας παρακαλώ, κάνετε υπομονή. Θα δούμε. Θα δούμε σε λίγο. Εσείς εκεί μπορείτε να φύγετε. Εξοχότατε, θα επιθυμούσαμε να επαναλάβουμε τη μαρτυρία μας μπρος στους καλόγερους. Παρακαλούμε να μας φέρετε σε αντιπαράσταση με τους καλόγερους. Εξοχότατε. Είπα, μπορείτε να φύγετε. Στρατιώτες, οδηγήστε κάτω αυτούς τους τρεις και πέστε να τους επιτραπεί έξω. Έτσι, έτσι μεταχειρίζονται τους φορολογούμενους. Παραστήστε τους μεγάλους άρχοντες. Εσείς, Ισπανιόλοι της Ισπανίας. Εμείς είμαστε απικιακός χειρολόης ή χαμερό. Αλλά για περιμένετε λίγο. Σφαίρα είναι και γυρίζει. Σφαίρα και γυρίζει. Σφαίρα και γυρίζει. Ποιος είναι ο προμηθευτής? Κλάρκ, προμηθευτής.
Είναι αλήθεια πως το κράτος σας συναγωνίζεται με τα προϊόντα του το εμπόριο των Ισπανών εμπόρων? Δεν είναι αλήθεια. Ώστε δεν ζητάτε μικρότερες τιμές για, να πούμε, τη χέρμπα ματέ από τους Ισπανούς εμπόρους? Το αντίθετο. Ζητάμε κάτι παραπάνω. Παραπάνω? Τότε γιατί αγοράζουν από εσάς και όχι από τους εμπόρους? Ο κ. Κορνέλης που αγόρασε σήμερα από εμάς χέρμπα ματέ μπορεί να σας δώσει την απάντηση. Δεκανέα. Διαταγές. Τον κ. Κορνέλης αμέσως. Βαράγκο γράφε. Οι Σουίτες πουλάνε ακριβότερα. Ποιος είναι ο ηγούμενος? 100 πουντ ηγούμενος. Συμβαίνει καμιά φορά να καταφεύγουν στις κοινότητές σας Ινδιάνοι που έχουν δραπετεύσει από τους Ισπανούς απίκους? Συμβαίνει δυστυχώς πολύ συχνά, εξοχότατε. Γιατί το σκάνε από τους γεωκτήμονες οι Ινδιάνοι και έρχονται σε εσάς? Γιατί τους έχουν σκλάβους οι γεωκτήμονες, τους βασανίζουν και τους δέρνουν. Εσείς ποιες τιμωρίες επιβάλλετε στις κοινότητές σας? Πώς κολλάζετε τα παραπτώματα? Νουθετούμε. Σε υποτροπή βάζουμε σε απομόνωση αυτόν που ταράζει την αρμονική συμβίωση με μια κακή πράξη. Δηλαδή δεν του μιλάει ούτε τον χαιρετάει κανένας για ένα μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα. Φυλακές? Δεν υπάρχουν. Και η ποινή του θανάτου? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει? Ούτε είναι ανάγκη. Ληστεία ή κλοπή συμβαίνουν σπανιότατα. Ο καθένας έχει ό,τι χρειάζεται. Κανείς δεν παραβιάζει για λεφτά τις εντολές. Στο κράτος μας το χρήμα είναι άγνωστο. Δεν έχετε χρήματα? Ούτε ένα μαραβέδι. Για ποιο λόγο? Ό,τι θέλει ο καθένας σε τρόφιμα ή ενδυμασία το λαβαίνει. Δεν υπάρχει τίποτα να πληρώνεται. Η μόνη αξία είναι η εργασία. Να πάρει η οργή. Μα τι σοϊ κράτος έχετε φτιάξει? Ψέματα. Καλά, κι αν κανείς διαπράξει φόνο, δεν μπορεί να είναι όλοι οι Ινδιάνοι σας άγγελοι? Όχι βέβαια. Πότε πότε συμβαίνει και κάτι τέτοιο. Ναι, ο φωνιάς εξορίζεται, διώχνεται. Εξορίζεται πού? Όπου θέλει. Δεν του πειράζουμε τρίχα. Μπορεί να χαρεί την γλυκιά λευτεριά. Στις πολιτείες. Εκεί τον πιάνουν αμέσως και τον κάνουν σκλάβο. Και εκεί βρίσκεται ανάμεσα σε χριστιανούς. Αλλά τι χριστιανούς? Κύριε, είστε υπήκοος των κάτω χωρών. Συνεπώς δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να καταθέσετε. Δεν υπάρχει λόγος να με υποχρεώσετε. Καταθέτω ευχαρίστως. Σας κάνω όμως προσεκτικό πως βρίσκομαι εδώ παρά τη θέλησή μου. Ο πρεσβευτής μας των κάτω χωρών στη Μαδρίτη θα διαμαρτυρηθεί στην κυβέρνησή σας. Γράφει γραμματέα. Γιάν Κορνέλης από το Ρότερνταμ. Γιάν Κορνέλης από το Ρότερνταμ. Γιατί, κύριε, αγοράζετε τσάι από οι Σουίτες, αφού μπορείτε να βρείτε πιο φθηνό στους Ισπανούς εμπόρους? Σίγουρα πιο φθηνό. Μα όχι το ίδιο τσάι. Είναι δύσκολη η καλλιέργεια της χέρμπα ματέ. Σαν γορφολογάς το φυτό με απιστία, μόνο για το διάφορο, βγαίνει κάτω. Άστε να πας στο διάολο. Είναι η υπόθεση καρδιάς η χέρμπα ματέ. Οι Σουίτες τόνιωσαν αυτό. Και οι Ινδιάνοι φαίνεται πως δουλεύουν με την ψυχή τους αυτό το κράτος. Πολύ παράξενο, εξοχότατε. Πώς? Μου λένε πως οι Ινδιάνοι είναι τεμπέληδες. Ναι. Σαν σκλάβοι, κάτω από το μαστίγιο, είναι ακαμάτιδες. Μα στις κοινότητες που δεν τους βασανίζουν. Εργάζονται μόνο 6 ώρες την ημέρα και μετά μουσική, φαΐ όσο τραβάει η όρεξή τους, λειτουργία. Μην ξεχνάτε τη λειτουργία. Εκεί πάει περίπατο η περίφημη τεμπελιά των Ινδιάνων, εξοχότατε. Πώς? Περιοδεύσατε εσείς τις κοινότητες, κυρία. Αλλά για μένα κάνανε εξαίρεση. Είχα συστατικό γράμμα του πάτερ έπαρχου. Γιατί αλλιώς κανείς δεν επιτρέπεται να μπει στο κράτος του Θεού. Προπάντων οι καθολικοί Ισπανοί. Αστείο, εξοχότατε. Πώς? Με συγχωρείτε, σιγιόρ Κουερίνη. Μπορώ να υποβάλω στο μάρτυρα μια ερώτηση, τον Μιούρα? Ασφαλώς, σας παρακαλώ, σιγιόρ Κουερίνη. Κύριε Κορνέλης, είστε καλβινιστή? Ναι, είμαι αιρετικός. Κι όμως πενεύω τους Ιησουίτες. Παράδοξο, εξοχότατε. Μήπως...
γνωρίζετε, εξοχότατε, πως ούτε ο έπαινος ενός αιρετικού μπορεί πια να βλάψει αυτούς τους καλόγερους. Καμιά άλλη ερώτηση, σινιόρ? Όχι. Ευχαριστώ. Λέτε λοιπόν, κύριε, πως πληρώνετε στους Ιησουίτες για την ίδια ποσότητα herba mate περισσότερα χρήματα από όσα θα δίνατε στους Ισπανούς? Μάλιστα. Γιατί η herba mate των Ιησουιτών φυτεύεται με αγάπη, ενώ το τσάι των Ισπανών δουλέμπορων με μίσος. Και αυτό το νιώθει στη γεύση του όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ για την κατάθεσή σας, κύριε. Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να μην σας επιτρέψω ακόμα την έξοδο από το κολέγιο. Ο επίσκοπος και οι Ισπανιόλοι δουλέμποροι πήραν άδεια να φύγουν. Γιατί κρατάτε ένα πολίτη τον κάτω χώρο και όχι αυτούς? Κάντε λίγο υπομονή, κύριε. Η ατμόσφαιρα κάτω δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Φαίνεται ότι μυρίστηκαν πως κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Παράδοξο, εξοχότατε. Πώς θα μου δίνε ανίποτη χαρά αν αποφάσισαν ξάφνου οι Ιθαγενείς να κάνουν κανένα στραπάτσο? Τα σέβη μου, εξοχότατε. Και εσείς, αδελφέ προμηθευτή, και εσείς, πατερηγούμενε, μπορείτε να πηγαίνετε. Πάτερ Όρος. Εξοχότατε. Ποια είναι τα ιδιαίτερα καθήκοντά σας στις κοινότητες? Εμπιστεύτηκαν στη στρατιωτική μου πείρα την ασφάλεια της περιοχής μας από εισβολές και ληστερικές επιδρομές. Διευθύνω τις στρατιωτικές ασκήσεις. Πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε το βασιλιά, αν μας διατάξει. Να βοηθήσετε το βασιλιά? Έχετε πολεμήσει καμιά φορά για την Ισπανία με τους Ινδιάνους σας? Από τον καιρό που ο βασιλιάς μας παραχώρησε το προνόμιο του εξοπλισμού, πολεμήσαμε σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις εν όλο 40 φορές για την Ισπανία. Είναι γενναίοι στρατιώτες οι Ινδιάνοι σας? Οι Ισουίτες κατόρθωσαν να φτιάξουν από τα άταχτα στήφη των άγριων πολεμιστών πειθαρχημένα και γυμνασμένα συντάγματα. Μπορούμε να θέσουμε στη διάθεση του βασιλιά μια ισχυρή στρατιά όποια στιγμή το ζητήσει. Πώς έχετε οργανώσει το στρατό σας? Κάθε κοινότητα οφείλει να επιστρατεύσει τουλάχιστον 2 συντάγματα. Στο σύνολο λοιπόν 60 συντάγματα. Πεζικό, υπηκό, πυροβολικό. Αυτό μας κάνει μια στρατιά από 30.000 άντρες. 30.000 άντρες. Έχετε και κανόνια? Έχουμε εργοστάσια κατασκευής πυροβόλων. Πυρομαχικά? Ορισμένες κοινότητες παράγουν μπουφέλια και μπαρούτι. Οι αποθήκες μας μπορούν για την ώρα να εξοπλίσουν όλο το στράτευμα. Η Ισπανία για την ώρα δεν έχει κανέναν εχθρό στην Παραγουάη. Ο στρατός σας μπορούσε εδώ που τα λέμε να μειωθεί. Το βασιλικό προνόμιο μας επιτρέπει το σχηματισμό μιας στρατιάς. Κάνουμε χρήση αυτού του προνόμιου. Το προνόμιο είναι παλιό. Προέρχεται από τον Φίλιππο τον Πέμπτο. Ορισμένοι κύκλοι φοβούνται πως ίσως κάποια μέρα τους επιτεθεί ο στρατός σας. Κανείς δεν είναι δυνατό να πιστεύει σοβαρά κάτι τέτοιο. Σε ποιον μπορούσαμε να επιτεθούμε? Δεν διατείνουμε πως θα επιτεθείτε εσείς οι ίδιοι οι καλόγεροι, μα οι Ινδιάνοι σας πιθανόν μια μέρα να αποφασίσουν να δράσουν ανεξάρτητα. Είναι αδύνατο. Ακριβώς όπως εμείς οι μοναχοί υπακούμε τυφλά στους ανωτέρους μας, έτσι και οι Ινδιάνοι ακολουθούν τις διαταγές μας χωρίς καμιά αντίρρηση. Κι αν τους διατάζατε να καταθέσουν τα όπλα? Θα τα καταθέτανε χωρίς αναβολή. Και ποιος θα έπρεπε να δώσει αυτή την εντολή σε εσάς? Ο πατερέπαρχος. Και σε ποιον υπακούει ο πατερέπαρχος? Στο βασιλιά και στον αρχηγό του τάγματος. Ας κάνουμε μια υπόθεση. Κάποια δύναμη σας επιτίθεται. Τότε κινητοποιείται ο στρατός σας. Ασφαλώς. Εσείς έχετε το πρόσταγμα. Σας στρατιωτικός, ναι, εγώ είμαι ο αρχηγός. Ποιος όμως δίνει τη διαταγή της κινητοποίησεως? Ο πατερέπαρχος. Δωράγκο εγγράψατε? Όλα. Δεν απειλούμε κανέναν. Είναι παράλογο να θέλουν να μας αποδώσουν επιθετικές προθέσεις. Αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με τόπλο στο χέρι καθέναν που θα επιχειρούσε να καταστρέψει το κράτος του Θεού στην Παραγουάη. Καθέναν. Πατρέπαρχε. Έτσι είναι ακριβώς, όπως μας τα παράστησε ο πατέρ Όρος. Οι εποχές που τα ληστρικά στήφη μπορούσαν ατιμόρυτα να ταράζουν το ειρηνικό μας έργο πέρασαν. Βέβαια. 30.000 γυμνασμένοι στρατιώτες είναι κάτι. Ποιος θα μπορούσε να αναμετρηθεί με έναν τέτοιο στρατό? Θα σκεφτεί κανείς να τα βάλει μαζί σας? Το κράτος του Θεού
Είναι, βλέπω, υπολογίσιμο σε αυτόν τον κόσμο, πατέρα έπαρχε. Πάτερ Όρος, που υπηρετήσατε πριν μπείτε στο τάγμα, στο ΡΑΑΜ της Ουγγαρίας, στους αυτοκρατορικούς τους άλλους. Είχατε διακριθεί? Παρασημοφορήθηκα από τον πρίγκιπα Ευγένιο. Τα συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, πατέρα Όρος. Τον Αράγκο, δώστε μου το πρωτόκολλο. Η διαδικασία έκλεισε ως ένα σημείο που πρέπει να μείνει μυστικό. Θα μιλήσω μόνος με τον έπαρχο. Σας ευχαριστώ όλους. Δεκανέα. Διαταγές. Στάσου σκοπός με τους άντρους κάτω στις σκάλες. Φρόνησε να μην με ενοχλήσει κανείς. Στις διαταγές σας. Είναι όλο φάνερο. Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον σας είναι ψεύτικες. Δεν αμφέβαλα ποτέ πως το αδέκαστο βλέμμα σας θα διέκρινε αμέσως την αλήθεια. Όχι. Δεν απειθήσατε ποτέ στο βασιλέα. Ποτέ. Δεν καταπιέζετε το λαό σας. Μπορούμε να πούμε περήφανα πως το κράτος μας είναι από τα λίγα στον κόσμο που δεν ιδρύθηκε με βάση την καταπίεση. Ούτε κάνετε εσχροκέρδια στο εμπόριό σας. Ακόμα και ο αιρετικός σας το επιβεβαίωσε. Δεν έχετε αργυρορυχία. Ούτε και κρυφούς θησαυρούς. Αποδείξαμε πως ούτε το χρυσάφι ούτε το χρήμα δημιουργούν την πραγματική ευδαιμονία του λαού μας. Κι όμως, κάθε τόσο ξεσηκώνονται οι πιο βρωμερές κατηγορίες και διαβολές εναντίον. Θα μας απαλλάξετε εσείς από όλα αυτά, μια για πάντα. Θα μας απαλλάξετε. Έχετε κιόλας καταδικαστεί. Τυφλά και χωρίς επαλήθευση παραδέχτηκαν τα επιχειρήματα των εχθρών σας. Θα τα ξαναβρείτε όλα ένα προς ένα μέσα σε αυτήν την απόφαση. Ορίστε. Διαβάστε. Διαβάστε. Επειδή απεδείχθη ότι η σουίτε της Παραγουάης εγένοντο επιλύσμονες της προς το ημέτερον στέμμα οφειλωμένης υπακοής. Επειδή απεδείχθη ότι υπό το πρόσχημα της Εκκλησίας επέβαλαν την δουλεία και την καταπίεση στους Ινδούς υπηκόους μου. Επειδή απεδείχθη ότι επλούτησαν υπερμέτρως εκμεταλλευόμενοι μυστικά αργυρορυχία. Επειδή απεδείχθη, διατάσσω δυνάμει της ύψης της αρχής, την οποία ο παντοδύναμος Θεός ενεπιστεύθη στα σχήρας μου, όπως άπαντα τα μέλη του τάγματος της εταιρείας του Ιησού απομακρυνθούν αυθορεί της επαρχίας Παραγουάης και όπως κατασχεθούν άπαντα τα υπάρχοντά των. Εγιάννε το Εμποέα Ρετήρο την 27η Φεβρουαρίου του 1767 έτους, ημείς ο βασιλεύς Κάρολος ο Τρίτος. Η απόφαση αυτή δεν έχει καμιά αξία. Παραπλάνησαν τον βασιλιά. Παραπλάνησαν τον βασιλέα. Τι θα κάνετε τώρα? Δεν μπορώ να εκτελέσω αυτή την απόφαση. Θα διαφωτίσετε τον βασιλιά. Είστε ο σωτήρας μας. Ο Θεός σας προώρησε να σώσετε το κράτος μας. Θα διαφωτίσω τον βασιλέα. Θα του αναπτύξω την ταπεινότητα όλων αυτών των συκοφαντιών. Αλλά το κράτος σας, το κράτος σας πρέπει να διαλυθεί. Πώς? Το κράτος σας πρέπει να διαλυθεί. Πρέπει να διαλυθούμε εμείς? Σεις. Μας βεβαιώνετε πως δεν έχουμε άδικο και όμως θέλετε να μας καταστρέψετε. Άδικο, άδικο, άδικο. Όλοι μας αδικούμε. Δεν υπάρχει κανένα κράτος σε αυτόν τον κόσμο που να μην είναι φορτωμένο με ολοφάνερες αδικίες. Η αδικία όμως, κύριε, δεν διέλυσε κανένα κράτος. Σας όμως, σας κατηγορούν για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό? Ναι. Σας κατηγορούν πως έχετε δίκιο. Το δίκιο είναι με το μέρος μας. Είναι ασυγχώρητο. Και επειδή έχετε δίκιο, πρέπει να καταστραφείτε. Να καταστραφείτε αδυσόπιτα. Ναι, μα μην έχετε χάσει τα λογικά σας. Θα τα είχα χάσει αν μιλούσα αλλιώτικα. Τι έχετε δημιουργήσει σε αυτή τη χώρα, σε αυτές τις στέπες και τα παρθένα δάση, όπου δεν θα πατούσαμε ποτέ το πόδι μας χωρίς εσάς? Ένα βασίλειο αγάπης και δικαιοσύνης. Σπέρνετε και θερίζετε χωρίς να νιώθετε την ανάγκη του κέρδους. Ήμους τραγουδούν για σας οι Ινδιάνοι και εγκαταλείπουν τους Ισπανούς απίκους μας. Τα προϊόντα σας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και οι Ισπανιόλοι έμποροι κοντεύουν να χρεοκοπήσουν. Σε εσάς βασιλεύει η γαλήνη και η καλοπέραση, ενώ η πατρίδα μας η Ισπανία γνωρίζει την αθλειότητα και τη δυσαρέσκεια.
τη χώρα τούτη που κατακτήσαμε χύνοντας το αίμα μας, την κάνετε εσείς μεγάλη εναντίον μας. Είστε ένας μικρός λαός μέσα στο κράτος μας και εμείς οι παντοδύναμοι πρέπει να τρέμουμε μπρος το παράδειγμά σας. Εμείς απλωνόμαστε χάρη στους πολέμους μας, σεις με την ειρήνη. Σκορπιόμαστε σαν τα ψίχουλα. Συγκεντρώνεστε. Αύριο θα έχετε 35 κοινότητες. Σε λίγα χρόνια 70. Σε πόσον καιρό όλη την Ήπειρο, όλο τον κόσμο. Και σας πέρασε από το νου πως θα καθόμαστε να τα βλέπουμε όλα αυτά χωρίς να τα εμποδίσουμε? Μα θα είμαστε τρελοί να μην σας διώξουμε πριν να είναι πολύ αργά. Πρέπει να εξαφανιστείτε. Εν ονόματι αυτής της ίδιας αυτοκρατορίας που σας επέτρεψε να κάνετε εδώ το εκπολιτιστικό σας πείραμα. Πράγμα! Τέρμα στο πείραμα που μπορεί να μας γίνει επικίνδυνο. Τέρμα! Το πείραμα τούτο είναι ιερό. Όποιος το αγγίζει, όποιος το πειράζει με βέβυλα χέρια, αμαρτένει απέναντι στο Θεό. Μη μιλάτε για Θεό εκεί που κινδυνεύουν τα συμφέροντά μας. Είμαι υποχρεωμένος να σας σεβαστώ σαν αποσταλμένο του βασιλιά. Τι διατάζετε λοιπόν? Δεν μπορώ να εκτελέσω αυτή την απόφαση, γιατί περιέχει ανακριβή επιχειρήματα. Εύκολα μπορείτε να αποδείξετε πως έχετε δίκιο. Αυτό δεν θα αποτρέψει την καταστροφή μας, όπως είπατε πριν. Μα στα μάτια όλου του κόσμου θα φανεί πως έχουμε άδικο. Και αυτό θα προκαλούσε βουνό τους πιο δυσάρεστους λίβελους. Συνεπώς, τι αποφασίζετε? Η παράδοση των κοινοτήτων πρέπει να διαταχθεί από εσά. Καμιά δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να με ξαναγκάσει σε κάτι τέτοιο. Δύναμη έχω αρκετή για να σας αναγκάσω. Καλά, δοκιμάστε. Η άρνησή σας θα ισοδυναμούσε με εξαφάνιση του τάγματος των Ιησουητών από ολόκληρη την Ισπανική Αυτοκρατορία. Σκεφτείτε καλά. Στη Γαλλία και στην Πορτογαλία έχει απαγορευτεί η εταιρεία του Ιησού. Σας επιτρέπουμε να μείνετε σε όλο το Ισπανικό Βασίλειο αν αποσυρθείτε με τη θέλησή σας από την Παραγουάη. Αυτό είναι εκβιασμός. Για το συμφέρον μας όλα τα μέσα είναι θεμητά. Αυτό είναι εκβιασμός. Ή την Παραγουάη το τάγμα σας, πατέρα έπαρχε. Δώστε μου λίγο καιρό να το σκεφτώ. Δεν μπορώ να περιμένω. Αποφασίστε γρήγορα. Δεσμότατε. Μια φήμη προκάλεσε πανικό στους ανθρώπους μας. Οι στρατιώτες σας, Δον Μιούρα, λένε πως θέλετε να καταργήσετε το κράτος μας με τη βία. Δεν είναι αλήθεια. Πάτερα έπαρχε. Πάτερ μου, προσμένω τις διαταγές σας. Οι Ινδιάνοι και η φρουρά των μαύρων αφόπλησαν τους Ισπανούς στρατιώτες. Θα μας προσάψουν πως κάνουμε επανάσταση αν δεν δράσουμε αμέσως. Απαντήστε, πάτερα έπαρχε. Είναι αλήθεια πως θέλουν άναντρα να καταστρέψουν το κράτος του Θεού. Περιμένω τις διαταγές σας για την αντίσταση. Σκεφτείτε καλά, Αλφόνσο Φερνάντες. Εδώ ισχύει μόνο ένας νόμος. Ο νόμος του βασιλιά. Εδώ ισχύει μόνο ένας νόμος. Ο νόμος του Θεού. Και στο όνομα του Θεού τον Πέτρο Δε Μιούρα, είστε εχμάλωτός μας. Πατερόλος, είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια του επιθεωρητή. Εξοχότατε, δώστε μου το σπαθί σας παρακαλώ. Στην περίπτωση αυτή, η αντίσταση είναι απέτηση της ίδιας της θρησκείας. Η συκοφαντία, το ψέμα, η διαβολή κατακτούν με το σπαθί τους λαούς που μισούν τη συκοφαντία, τη διαβολή και το ψέμα. Θα είμαστε κατάπτυστοι αν διστάζαμε να αντισταθούμε. Ο Θεός περιμένει από μας μια ειλικρινή ομολογία πίστεως. Και να μην προδώσουμε το Χριστό για να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Ας διατηρήσει την ψυχραιμία του ο Ινδιάνικος λαός. Οι πατέρες της εταιρείας θα φροντίσουν για την τύχη του. Ο πάτερ έπαρχος διατάζει να πάνε όλοι στον Ξενώνα, όπου θα ανακριθούν οι Ισπανοί για να διαπιστωθεί η αλήθεια. Δεν θα το πίστευα. Ωραία στάση. Ωραία στάση.
Θα έλεγε κανείς σχεδόν ότι... Λοιπόν, κύριε... Θέλω να πω, δηλαδή... Εντάξει. Για τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χαρίστε μου μια λιγόλεπτη συνομιλία, Πάτερ Έπαρχε. Για τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μα φυσικά, σινιόρ. Καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, αλλά όχι εδώ. Θέλετε να με συνοδεύσετε στον ξενώνα? Λυπούμε πολύ, σε λίγο θα πρέπει να σας αφήσω. Γι' αυτό παρακαλώ, αν είχατε την καλοσύνη... Βεβαίως. ...και την ευγένεια να καθίσετε εδώ. Πώς? Καθίστε, παρακαλώ. Εγώ θα καθίσω στην έδρα σας. Ποιος είστε? Μίνιμου σέρβου σερβόρουμ, η νόμινε σοφιετά τη Γέζου. Ποιος είστε? Ένας ταπεινός υπηρέτης της εταιρείας, σας το είπα. Δεν το πιστεύω. Δεν είστε η Ιησουίτης. Ο σεβασμιότατος πατέρας μας, ο αρχηγός του τάγματος, θεώρησε σκόπιμο να στείλει το λεγάτο του με αυτή τη μεταμφίεση. Εσείς είστε ο λεγάτος. Ο Θεός σας στέλνει για βοήθεια στην ώρα του κινδύνου. Ευλογημένο το όνομά του. Στην ώρα του κινδύνου. Ιδού τα διαπιστευτήριά μου. Περιμένω ταπεινά τις διαταγές σας. Βρίσκομαι εδώ εξ ονόματος του σεβασμιωτάτου αρχηγού του τάγματος. Αυτό το ξέρετε. Πάτερ μου. Και σας διατάσω να αποδώσετε την ελευθερία και τη δικαιοδοσία στον Ισπανό επιθεωρητή. Πάτερ μου, είδατε την αδικία που μας έγινε? Δεν θα επιτρέψω να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Πρώτος ο επιθεωρητής μεταχειρίστηκε βία. Δεν εγκρίνω την πράξη του επιθεωρητή. Τι δουλέμποροι και τυχοδιώκτες είναι εχθροί μας. Το ξέρω. Ο βασιλιάς εξαπατήθηκε και διαβουκολήθηκε από αυτούς τους ανθρώπους. Μου είναι αδιάφορο. Ποτέ δεν θα υπέγραφε αυτό το διάταγμα αν γνώριζε τις πραγματικές αιτίες. Θα ήταν δυσάρεστο. Γιατί το βασιλικό διάταγμα είναι πολύ ευπρόσδεκτο για μας. Μα δεν βλέπετε λοιπόν το βαρύ αμάρτημα που διαπράττει ο επιθεωρητής? Δεν βλέπετε λοιπόν το βαρύ αμάρτημα που διαπράττουμε εμείς στην Παραγουάη? Παρακαλέσουμε τον παντοδύναμο Θεό να μην μας φορτώσει με αυτή την τεράστια ευθύνη την ώρα του θανάτου μας. Ποιο ήταν το σφάλμα μας? Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται αμετάτρεπτα από την πλεονεξία και την αχριότητα, ξεγελαστήκαμε πως μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα το λόγο του Χριστού. Θαμπομένος από την αποστολή μας, ο Ινδιάνικος λαός νομίζει πως θα του χαρίσουμε την εθνική του απελευθέρωση. Από μας ελπίζει αυτός ο λαός να βρει σίγουρη προστασία εναντίον των ισχυρών. Από μας περιμένει να ιδρύσουμε το βασίλειο του Θεού. Και εμείς, που στο βάθος ξέρουμε πολύ καλά πως είμαστε χωρίς δύναμη, μπλεχτήκαμε για χάρη μιας επιφανειακής επιτυχίας στα δίχτυα της δύναμης. Εμείς, Πάτερ Έπαρχε, που έχουμε αποστολή να προλιάνουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου τον δρόμο των ταπεινών, των πονεμένων και των καταφρονεμένων προς τους ουρανούς, όταν φτάσει η επιθανάτια ώρα τους. Εκεί ο Υιός του ανθρώπου θα κρίνει τα νομίματα και τους άνομους δυνάστες. Εκεί θα λάβουν οι άρπαγες την τιμωρία τους και οι δεδιωγμένοι εν και δικαιοσύνης την βασιλεία των ουρανών. Αυτός όμως ο κόσμος είναι ακατάλληλος για την πραγματοποίηση του κράτους του Θεού. Παίρνετε το μέρος της βίας? Ναι, ασφαλώς. Οι θέσεις μας είναι με το μέρος της βίας. Μες στις καρδιές των σκληρών και των ισχυρών ανθρώπων πρέπει να ξυπνήσουμε τις χριστιανικές αρετές. Πρέπει να γνωρίσουμε τα όρια μας. Φαίνεται πως τα γνωρίσαμε ως τώρα στην Παραγουάη. Δεν είναι ακόμα πολύ αργά. Μια θυσία μας επιβάλλεται. Η αποχώρηση της εταιρείας του Ιησού από την Παραγουάη. Είναι η θυσία εκατοντάδων χιλιάδων προσιλητισμένων Ινδιάνων. Θα την υποστούμε για το μεγαλείο του Θεού. Αποκλούοντας αμέτρητες χιλιάδες Ινδιάνους ειδωλολάτρες που επιθυμούν να προσέλθουν στον χριστιανισμό. Δεν μας χρειάζεται αυτό το είδος των χριστιανών. Εκλαμβάνουν την ιερή θρησκεία μας σαν καταφύγιο. Σαν εξασφάλιση μιας άνετης και ανέμελης ζωής. Προσμένουν τροφές, ξεκούραση και δίκαια διακυβέρνηση. Αλλά ο Θεός δεν είναι πολιτικός. Και αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι πολιτική. Και η πολιτική αυτή
όσο πάει στρέφεται και πιο ξεκάθαρα εναντίον των καθολικών ηγεμόνων της Ευρώπης, των οποίων αρχικά είμαστε οι προφυλακές. Τώρα θεωρούμε θα αντιπαλί των. Μας διώκουν με το μίσος των. Το μίσος αυτό θα διαρκέσει και θα αποβεί θανάσιμο για το τάγμα μας. Εκτός αν παραιτηθούμε από το κράτος της Παραγουάης. Σκεφτείτε τι καταστρέφουμε μια για πάντα. Διαλύουμε τις ελπίδες των λαών που έχουν πληγεί από τους πολέμους και τις δυστυχίες. Την ελπίδα στο κράτος που θα γεννηθεί μας από την αγνή πίστη. Η ελπίδα αυτή είναι μάταιη. Ας σώσουμε τις ψυχές. Δεν μπορούμε ποτέ να σώσουμε τις ψυχές αν εγκαταλείψουμε απροστάτευτους τους λαούς τους δυνάθεστων. Είναι καθήκον να πάμε θαραλέα με το μέρος των αδύνατων και των ταπεινών. Αυτό ακριβώς δεν πρέπει να κάνουμε. Θα ήταν ασύνετο και άφρον. Και πολύ βλαβερό για την ιερή μας θρησκεία. Είμαστε μόνο ένα όργανο στα χέρια του Άγιου Πατέρα. Ο Παναγιώτης του γνωρίζει και τις προσπάθειές μας και τις επιτυχίες μας. Είναι ανεπιθύμητες στην Παναγιώτητά του. Γνωρίζει πως κερδίζονται καθημερινά καινούργιες ψυχές σε τούτη τη χώρα. Γνωρίζει πως καθημερινά έρχονται καινούργιες καταγγελίες εναντίον μας. Γνωρίζει πως το κράτος μας στην Παραγουάη μεγαλώνει. Δεν είναι δυνατόν ο Πάπας να θυσιάσει το κράτος του. Πιστεύω πως ο Πάπας θα βλέπε πολύ ευχάριστα την αποτυχία μας στην Παραγουάη. Αυτό θα σήμαινε την αποτυχία του χριστιανισμού. Αλλά ο χριστιανισμός θα διατηρούσε την καθαρότητά του. Χωρίς να το αντιληφθούμε, εισχώρησε ο διάβολος στο έργο μας. Υπάρχει πια καμιά διαφορά μεταξύ του κράτους των Ιησουητών και της δημοκρατίας του αιρετικού Καλβίνου στη Γενέβη? Είναι στα αλήθεια ευτύχημα που δεν ήρθαμε ακόμα σε σύγκρουση με τους Δομινικανούς. Γιατί για να είμαστε δίκαιοι, θα έπρεπε κανονικά η πλάνη μας να μας οδηγήσει γραμμή στο δικαστήριο της Ιεράς Εξετάσεως. Παρουσιάζουμε πρόθυμα προς την Ιερή Εξέταση. Θα δεχόμουν όλα τα βασανιστήρια για το μεγαλείο του Θεού. Είστε άπαρχος! Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τον όρκο της υπακοής. Θα υπακούσετε στη διαταγή μου και θα εκτελέσετε το βασιλικό διάταγμα. Μην το ζητάτε αυτό από μένα. Σας οικετεύω ταπεινά. Ερευνήστε ξανά. Σας υπακούω. Είμαι έτοιμος κάθε σας διαταγή να την κάνω πίστη μου θερμή. Είμαι πια ένα όργανο στα χέρια σας. Αλλά σας εκλύπαρω. Λυπηθείτε αυτές τις 150.000 τους χριστιανούς. Μην τους ρίχνετε βορά με μια σας λέξη στους εκμεταλλευτές και τους δουλέμπορους. Εδώ παίζεται η υπόσταση του τάγματός μας. Και μου μιλάτε για 150.000 ανθρώπους. Γιοδέψτε τις κοινότητές μας. Δέστε μόνο σας την εργασία μας. Πιστείτε και αποκαλυφθείτε στον επιθεωρητή. Έχω εντολή να παραμείνω άγνωστος. Ούτε λέξη για την αποστολή μου και το βαθμό μου στο τάγμα. Σε κανένα για οποιονδήποτε λόγο. Μη μου επιβάλλετε αυτό το καθήκον. Δεν μπορώ. Υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί ο Ιησουήτης. Να λοιπόν, που αρχίζει να λογικεύεται ο έπαρχος της Παραγουάης. Υπακούστε από εδώ και πέρα στον επιθεωρητή του βασιλιά και ζητήστε την τιμωρία σας για τη στάση. Μη μου δίνετε αυτή τη διαταγή. Δεν μπορώ. Σας παρακαλώ. Ταπεινότατα. Απαντήστε. Πιστεύετε δίκαιη τη διαταγή μου? Απαντήστε. Θέλετε να γίνετε στο χέρι μου σαν τη βακτηρία στο χέρι του γέροντα? Α, συγχωρέστε με. Μιλώ σε κάποιον άλλον. Δεν είστε εσείς ο έπαρχος της Παραγουάης. Η διαταγή σας είναι καλή. Με όλες μου τις δυνάμεις θα την εκτελέσω. Δεν θα είμαι πια τίποτα άλλο παρά ένα άβουλο όργανο του τάγματος. Η χάρη και η αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να σας παρέχει πάντοτε βοήθεια και σωτηρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας, πατέρα έπαρχε. Έχετε για σινιόρ Κουερί. Η συνέλευση σας περιμένει, πατέρα έπαρχε. Το ξέρω. Η συνέλευση με περιμένει. Πρέπει να είμαστε παρασκευασμένοι να υπερασπίσουμε το κολέγιο με τα όπλα. Πρέπει να είμαστε παρασκευασμένοι. Οι αφέντες, ο Στίγιος και ο Κουεσέντα θα οπλίσουν τους ανθρώπους τους εναντίον μας. Μπορεί ως εκείνη την ώρα.
Πολλά να έχουν αλλάξει. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία της άμυνάς μας στο σύνολο. Στο σύνολο. Ναι, είναι πιθανό να υποκύψουμε εδώ στο κολέγιο. Αλλά αν πέσουμε, θα πέσουμε ηρωικά. Αν πέσουμε, θα δούμε. Πιστεύεις πως είναι δυνατόν να δραπετεύσει κανένας Ισπανός από το κολέγιο? Απολύτως αδύνατο. Η φρουρά των μαύρων φυλάει καλά όλες τις πόρτες. Θέλω να ξαναμιλήσω με τον επιθεωρητή. Μόνος. Αφού βέβαια δεν υπάρχει κίνδυνος να δραπετεύσει. Όχι βέβαια. Πάω να σας στείλω τον επιθεωρητή. Μπορεί πολλά να αλλάξουν. Έχω πάντα την εμπιστοσύνη των υποτακτικών μου όρους. Η λέξη αυτή δεν έχει τη θέση της. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Αλλά σε εσάς υπακούω τυφλά. Σας υπακούω και εκεί που θα αρνιόμουν υπακοή στον ίδιο τον εαυτό μου, πάτερ μου. Και με εμπιστεύεσαι πάντα σαν ανώτερό σου. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ευχαριστώ. Πήγαινε. Παρακάλεσε τη συνέλευση να κάνει λίγη υπομονή. Θα μιλήσω με τον επιθεωρητή, τον εχμάλωτό μας. Διατάσσω σαν έπαρχος των κοινοτήτων του Παρανά και του Ουρουγουάη την παράδοση του κολεγίου των Ιησουητών του Μπουένος Άιρες στους Ισπανούς με όλο τον οπλισμό της φρουράς. Θα εκδώσω αργότερα νεότερη διαταγή για την ολοκληρωτική παράδοση των κοινοτήτων. Ο έπαρχος Αλφόνσο Φερνάντες. Είμαστε στη διάθεσή σας. Τριαμβεύετε. Τι σας χρειάζεται ήδη και εναντίον μας? Αλλά σε λίγο θα νιώσετε για καλά τι σημαίνει να επαναστατεί κανείς εναντίον μας. Δεν επαναστατούμε. Αλλάξαμε γνώμη. Είστε συνυπεύθυνος για τη στάση. Μας εχμαλωτήσατε. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αυτό μπορεί να φαίνεται εύκολο τούτη τη στιγμή. Θα αντιληφθείτε όμως σύντομα τι ευθύνες αναλάβατε. Θα το αντιληφθώ πολύ σύντομα. Παραδίνομαι σε εσάς. Σε μένα? Είμαι εχμαλωτός σας και λέτε πως παραδίδεστε σε μένα? Ορίστε. Τι σημαίνει αυτό? Παραδίνομαι. Είμαι εχμαλωτός σας. Άλλαξα γνώμη. Κατάλαβα το αδικό μας. Είδα καθαρά πως ο επιθεωρητής του βασιλιά ενεργεί ορθά. Αυτά όλα δεν δικαιολογούν το κίνημά μας. Ζητώ την τιμωρία μου. Δεν καταλαβαίνω. Διαβάστε αυτή την προκήρυξη στη συνέλευση που θα γίνει στο κοινόβιο. Οι πατέρες και οι Ινδιάνοι θα καταλάβουν. Μα θα με σκοτώσουν επί τόπου αν τους διαβάσω την προκήρυξη. Θα διαβάσετε την προκήρυξη του επάρχου. Φέρτε μου τον πρώτο που θα τολμήσει να έχει αντίρρηση. Φέρτε τον εδώ. Αγνοείτε το είδος της υποταγής που κυριαρχεί στο τάγμα μας. Μα μπορείτε να μας κάνετε ό,τι θέλετε. Με ένα σύνταγμα διαλύετε τις επιτροπές. Πριν φτάσει από την Ισπανία εκστρατευτικό σώμα για να επιβάλλει την τάξη, θα έχετε άφθονο καιρό να προετοιμαστείτε για μακροχρόνιο πόλεμο. Δεν τον θέλουμε τον πόλεμο. Α, φοβάστε? Φοβόμαστε. Και προτιμάτε να παραδοθείτε σε εμάς τους ίδιους τους εχμαλώτους σας? Παραδεινόμαστε στους εχμαλώτους μας. Ενεργείτε κατά αυτόν τον τρόπο ύστερα από ξαφνική έμπνευση? Ύστερα από σκέψη όρημη, αποφασίσαμε να παραδοθούμε. Πραγματικά επιμένετε σε αυτή την προκήρυξη? Είναι γραμμένη από το χέρι μου και έχει την υπογραφή μου. Επιμένω. Η λύση αυτή μου είναι πολύ ευπρόσδεκτη φυσικά. Ετοιμαστείτε όμως να αντιμετωπίσετε τους ανθρώπους σας. Χαρείτε. Πετύχατε το σκοπό σας. Είστε παράδοξοι άνθρωποι εσείς. Στην αρχή αντιστέκεστε με τόσο φανατισμό που πρέπει κανείς να σας βγάλει το καπέλο. Και μετά... Η λύση αυτή είναι σύμφωνη με το πνεύμα μας. Μου καλόρχεται φυσικά. Είμαι ευχαριστημένος. Ναι.
Κι όμως είναι κρίμα. Οι γεωκτήμονες και οι έμποροι θα σας πενέσουν. Ναι, αλλά είναι κρίμα. Ψυχή Χριστού, ελεησόν με. Ψυχή Χριστού, ελεησόν. Ψυχή Χριστού, σώμα Χριστού πλύνον με. Σώμα Χριστού, γιατί δεν μπορώ να πω την προσευχή. Ω Θεέ μου, γιατί εγκαταλείπεις κάθε φορά. Οι θερμόαιμοι που θα τολμήσουν να ταράξουν την ειρήνη θα καταστούν ανίκανοι να βλάψουν. Ιδού οι εντολές που έλαβα και που ο όρκος της υπακοής με υποχρεώνει να σεβαστώ. Τώρα σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε. Ευχαριστώ, πατέρ Χούνταρπουντ. Πατέρ Κλάρκ. Διατάχθην να παραδώσω στον επιθεωρητή έναν πλήρη κατάλογο των αποθεμάτων μας στις αποθήκες. Πρώτες ύλες και έτοιμα εμπορεύματα. Θα εξηγήσω ακόμα στους Ισπανούς την οικονομική διάρθρωση της περιοχής μας. Διατάχθηκα να μην αποκρύψω ή να αποσιωπήσω τίποτα. Αλλά αν μου επιτρέπετε, πάτερ έπαρχε. Ευχαριστώ, πατέρ Κλάρκ. Πατέρ Όρος. Πριν επαναλάβω τη διαταγή, παρακαλώ ταπεινότατα να μας αποκαλύψετε την αιτία που σας έκανε να μεταβάλλετε ξαφνικά γνώμη. Ξαναπέστε μου τη διαταγή. Όλοι εμείς σας παρακαλούμε για το όνομα του Θεού να μας εξηγήσετε την αφορμή αυτής της διαταγής. Για να μην εμφυλοχωρήσει ραθυμία στην εκτέλεση της διαταγής από άγνοια, επαναλάβατε τις εντολές. Θα αναβάλω την εκτέλεση της διαταγής ώσπου να αλλάξετε γνώμη. Συμπίστε το χέρι του, πατέρ Όρος. Εμπρός. Κάντε ό,τι σας λέω. Νιώσατε τον πόνο, πατέρ Όρος. Είμαι απόλυτα κύριος των αισθησεών μου. Καλά. Ευχαριστώ. Ο πατέρ Όρος είναι πάλι εταιρείας. Εγκαταλείπουμε την Παραγουάη για να υπηρετήσουμε σε άλλη χώρα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Άγιου Πατέρα. Παρακαλώ το Θεό να σας έχει πάντα υπό τη σκέπη. Καρτερείτε στις δοκιμασίες, υπομείνατε τους πόνους και πειθαρχείτε σε κάθε περίσταση. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβάσμιε Πατέρα, σε παρακαλούμε να μας εξηγήσεις τα λόγια σου. Το μυαλό μας δεν φτάνει για να πιάσει το νόημά τους. Εμείς οι Ισουίτες φεύγουμε από την Παραγουάη. Οι πατέρες φεύγουν και μας αφήνουν. Οι πατέρες μας αφήνουν. Οι πατέρες φεύγουν και μας αφήνουν. Από εδώ και πέρα θα υπακούτε τους Ισπανούς. Τους Ισπανούς θα ακούτε από εδώ και πέρα. Του Λέμπορους θα ακούμε. Τους Ισπανούς. Τους Ισπανούς. Τους Ισπανούς. Πρέπει να σηκώσετε το σταυρό σας. Οι Ισπανιόλοι θα βιάσουν τις γυναίκες μας. Θα κλαβώσουν τα παιδιά μας. Πρέπει να πέσουμε στα νύχια των τσιφλικάδων χωρίς αντίσταση. Λογιστείτε το μαρτύριο του Χριστού. Τα χάνουμε όλα. Όλα θα φύγετε από εμάς. Τα χωριά μας θα χάσουμε. Τους αγρούς μας και τα ζωντανά μας θα χάσουμε. Διάταξέ μας, σεβάσμια πατέρα, να τρυπήσουμε τις καρδιές μας με τα μαχαίρια μας. Μα μη διατάξεις το γαμό του λαού μας. Δεν θέλουμε να υπακούμε τους Ισπανούς. Συλλογιόμαστε τις γυναίκες μας. Συλλογιόμαστε τα παιδιά μας. Τα όμορφα κοπάδια μας. Τα χωριά μας. Όλα θα τα φτιάξαμε για τους Ισπανιόλους. Οι Ισπανιόλοι καταστρέφουν τον χριστιανισμό. Δεν προσκυνάμε τον Χριστό των Ισπανιόλων. Γιατί είναι κακός Χριστός. Μας τα παίρνει όλα. Ο δικός μας Χριστός είναι καλός. Μας τα δίνει όλα. Οδήγησέ μας τον αγώνα εναντίον του κακού Χριστού. Οδήγησέ μας τον αγώνα σε βάθμια πατέρα. Οδήγησέ μας τον αγώνα σε βάθμια πατέρα. Ο χριστιανισμός κινδυνεύει σε αυτή τη χώρα. Τα ακούσατε τώρα ξεκάθαρα. Εμείς οι πατέρες σας εκλυπαρούμε. Οδηγήστε μας όλους στον αγώνα. Δεν μας μένει άλλη διέξοδος. Οδήγησέ μας τον αγώνα.
στο όνομα του Θεού. Ορίγησέ μας τον αγώνα στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Θεού. Ποιος λοιπόν σας επέτρεψε να γονατίζετε μπροστά μου? Δεν είμαι βασιλιάς, ούτε υπουργός. Σηκωθείτε. Προστάτευσε το ποιμνιό σου. Οδήγησέ μας τον αγώνα. Οδήγησέ μας τον αγώνα. Χούντα τφούντ. Πάτερ έπαρχε. Οι δυο ειδωλολάτρες γουαράνι που είναι. Στο κοινόβιο με τους άλλους. Στείλ τους εδώ. Θέλω να μάθω τι είναι αυτό που τους τράβηξε στο χριστιανισμό. Θέλω... Εσείς οι άλλοι μπορείτε να φύγετε. Μπορείτε να φύγετε. Εσύ, Όρος, πήγαινε να βρεις τον Μιούρα. Ανάγγειλέ του την εκτέλεση των διαταγών. Δεν μπορώ, πατέρα Παρχέ. Ανάγγειλέ του την εκτέλεση των διαταγών μου. Διατάζεται μια αμαρτία. Το τάμα της υπακοής καταργείται όταν ο προϊστάμενος σε παρασύρει στο αμάρτημα. Εγώ σε παρασύρω σε αμάρτημα. Δεν είναι η δολοφονία της ίδιας μας οικογένειας. Θανάσιμο αμάρτημα. Και αυτό ακριβώς με διατάζεται να κάνω. Θανάσιμο αμάρτημα. Δεν φορτώνω ούτε εσάς, ούτε το τάγμα με τέτοιο κρίμα. Δεν σας υπακούω. Αλλά τι θα κάνεις? Θα μπω επικεφαλής των Ινδιάνων και θα πολεμήσω ως την τελευταία μου πνοή τους εχθρούς μας. Δεν είστε πια οι Σουίτες. Ίσως όλοι να μην είμαστε πια οι Σουίτες. Ο Θεός δεν εξετάζει τη χρώμαρά σου φοράει ο καθένας. Ο Θεός θέλει να αλλάξει τούτος ο κόσμος. Και εμείς, οι Σουίτες της Παραγουάης, τον αλλάξαμε. Δεν ανήκεις πια στο τάγμα. Είσαι εφίορτος. Είσαι λιποτάχτης. Διώξε μας το τάγμα. Στείλε με την ιερή εφέταση. Κάψε με στην πυρά σαν αιρετικό. Δεν θα κατορθώσεις να καταστρέψεις τούτο το έργο. Κι όσο μου μένει δύναμη να αναπνέω, να φωνάζω, να παλεύω, θα σταθώ με το μέρος των αδύνατων και των ταπεινών. Θα διατάξω να σε συλλάβουν. Δοκίμασε. Θα είμαι στο κοινόβιο. Κοντά στο λαό μας. Όλος. Πάτε να δω και μιλάω πολύ σοβαρά. Πρέπει να διατάξω τη σύλληψή σου. Θα καταδικαστείς από τους Ισπανούς. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα. Ας έρθει να με πιάσει ο επιθεωρητής. Θα βρίσκομαι στο κοινόβιο. Ναι. Κάντια και να γκουάτσο. Ναι. Σας κάλεσα γιατί επιθυμώ να μου εξηγήσετε γιατί ζητήσατε να βαφτιστείτε. Τι σας φέρνει στο Χριστό? Σεβάσμιε πατέρα, σε αυτό το Θεό θέλουμε να πιστέψουμε από εδώ και πέρα. Ναι, θέλουμε να μας προσηλυτήσεις. Γιατί έρχεστε σε μας? Πηγαίνετε να βρείτε τον επίσκοπο του Μπουένος Άιρες. Ας βαφτίσει αυτός σας και όλη τη φυλή σας. Και ο επίσκοπος μπορεί να σας προσηλυτήσει στο χριστιανισμό. Πηγαίνετε στον επίσκοπο. Ο Χριστός του επίσκοπου δεν είναι ο δικός σας. Εκείνος δέρνει και σκλαβώνει. Α, καταλαβαίνω. Ο δικός μας Χριστός θα σας χαρίσει τούτη τη χώρα. Ναι. Αυτό το Χριστό θέλουμε. Σας τα προσφέρει όλα. Μας δίνει τροφή. Τροφή. Μας δίνει φορέματα. Φορέματα. Μας προστατεύει από τη σκλαβιά. Α, σας προστατεύει. Μας χτίζει σπίτια. Μας δίνει όπλα. Μας κάνει δυνατούς. Όταν τον δουλεύεις, σε πληρώνει. Αυτό το Χριστό θέλουμε, σεβάσμιε πατέρα. Αυτό το Χριστό σας φέραμε. Σας γελάσαμε, παιδιά μου. Ο Χριστός δεν προστατεύει κανένα. Δεν δίνει φορέματα και τροφές. Είναι και ο ίδιος φτωχός, γυμνός και πεινασμένος. Όταν Μιούρα, αρκετά περίμενε. Σεις, παίζετε διπλό παιχνίδι. Τώρα θα καταλάβουμε το κτίριο. Είναι πια καιρό. Διαπραγματεύτηκα με τον Μιούρα. Υποσχέθηκε να περιμένει ως το βράδυ. Μίστοσε πια. Μην κινηθείτε.
Αρκετό κακό κάνατε τώρα. Το βλέπετε και ο ίδιος ως Ινδιάνοι αντιστέκονται. Εγγυώμαι για τη διατήρηση της τάξης στο κολέγιο. Να, τον Λιούρα, μιλήστε με αυτό. Σταματήστε τον αγώνα, τον Λιούρα. Πολύ αργά. Ο πατερόλος ξεσκόνει τους Ινδιάνους. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε μέσα στα ρόδανα χέρια. Σας παρακάλεσα να μου δώσετε λίγο καιρό. Δεν ήταν πια δυνατό. Διατάξτε τους ανθρώπους να καταθέσουν τα όπλα. Θα μιλήσω στους Γουαράνους. Σταματήστε στη μάχη. Το Αράγκο, τον Βιλάνο, ακολουθήστε τον πατερέτα. Αν οι άνθρωποι του Πεκκινόβιου καταθέσουν τα όπλα, διακόψτε προς τωρινά την επίθεση. Για τον Θεό, καταθέστε τα όπλα. Ο επαρχός σας μιλάει. Καταθέστε τα όπλα. Θα σου οδηγήσω στο κοινόδιο. Πάμε. Δεν θα σου ακούνε πια. Δεν μάθουν. Θα σταματήσουν την συμπλοκή. Ακολουθήστε. Ακολουθήστε τον πάτερ έπαρχο. Δεν θα τολμήσουν να ρίξω πάνω του. Είστε πληγωμένος. Ποιος τόλμησε να το κάνει αυτό? Οι άνθρωποι σας. Να, ο ένοχος. Το ίδιο μου το έργο. Το κράτος μου. Η διαταγή σας εκτελέστηκε. Οι στασιαστές αφοπλίστηκαν. Πάλιονται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ παράξενο. Μόλις αντιληφθήκανε πως χτυπήσαν αυτόν εδώ, χάσανε ξάφνω όλο τους το θάρρος. Εκπληρώσαμε την εντολή που μας είχαν δώσει. Ναι. Πετύχαμε το σκοπό μας. Το κράτος του Θεού πάει στο δαίμονα. Λείπει μια υπογραφή, παρακαλώ. Δον Βιλάνο, θέλετε να αναλάβετε το εκτελεστικό απόσπασμα? Ευχαριστώ. Και θα μπαρκάρετε τους εξοριζόμενους πατέρες. Πολύ καλά. Δώστε μου τους φακέλους, τον Αράγκο. Ο πάτερ Χούντερφουντ. Παρόν. Σε λίγη ώρα πρέπει να είστε έτοιμος. Εκτοπίζεστε. Πάτερ Κλάρκ. Παρόν. Όπως και ο πάτερ Χούντερφουντ. Πάτερ Ράινε. Παρόν. Το ίδιο. Καταδικασμένος εκτόπιση. Πάτερ Εσκαντόν. Παρόν. Το ίδιο. Οι πατέρες Κλάουνερ, Τορές, Μπριγκέλ. Παρόν. Εκτόπιση. Τόσες καταδίκες σε θάνατο. Πρέπει. Πού είναι τα ονόματα, ποιους διαλέξατε? Έναν Ινδιάνο από κάθε κοινότητα. Πρέπει να παραδειγματιστούν. Με σωτήρια παραδείγματα. Έχετε λοιπόν την καλοσύνη να υπογράψετε. Μπορώ να κάνω αλλιώς? Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ακόμα κι αν το θέλαμε, δεν θα μπορούσαμε να φανούμε επίοικης. Ακόμα κι αν το θέλαμε. Γιατί και οι περιστάσεις δεν υπακούνε πάντα στα συναισθήματά μας και τις προθέσεις μας. Εις θάνατον. Φορτωθείτε με, όπως διατάξω. Όλες αυτές οι υπογραφές, οι θανατικές καταδίκες, δεν σας κούρασαν το χέρι? Είστε ελεύθερος, κύριε, δεν σας κρατώ πια. Το έργο μου τελείωσε. Τα συγχαρητήριά μου. Θέλετε να δείτε τους νικητές, τον Μιούρα? Ακριβώς τους νικητές. Πανηγυρίζουν εκεί κάτω αυτή τη στιγμή οι αφέντες του Στίγιος που εσέντα και κατάλτε. Όχλο σας γιορτάζει. Δεν νοιαζόμαστε για τον όχλο. Εμείς είμαστε οι νικητές. Α, ναι! Εσείς οι Ισπανιόλοι νικάτε πάντα. Εδώ και αιώνες νικάτε. Να, εδώ, κοιτάξτε σε αυτή τη σφαίρα της υδρογείου. Από την Ανατολή ως τη Δύση, νικήσατε πάντα με το σπαθί. Όλο και πιο μακριά, όλο και πιο πέρα. Γύρω από τη σφαίρα της γης και πάντα με το σπαθί στο χέρι. Πάντα με το σπαθί στο χέρι. Σήματα αιμάτων σημάδευαν παντού τον ερχόμο σας. Και μέσα σε αυτό το ίδιο αίμα πνιγήκατε σιγά σιγά. Και εδώ επιβληθήκατε.
Ο πάτερ έπαρχος πεθαίνει μπρος στα μάτια σας. Αλλά και αυτή η πράξη βίας θα είναι η τελευταία σας. Γιατί και τούτη η Ήπειρος σας ξεφεύγει αγάλι-αγάλι. Πού είναι οι κτήσεις σας στις Ανατολικές Ινδίες? Πορθμός του Μαγκελάνου, Φιλιππίνες, Καλκούτα, Γόα, ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, Σίλε Φορτουνάτε, τι σας απόμεινα από όλα αυτά? Και ακόμα δεν βάλατε γνώση? Ακόμα! Δεν έχουμε μαθήματα από εσάς. Μπορείτε να φύγετε από το κολέγιο. Σας εύχομαι καλό ταξίδι, κύριε. Ω, και εγώ σας εύχομαι καλή ανάπαυση. Καλή νύχτα. Και ύπνο ελαφρύ τον Ιούρα. Κάψε μια απόφαση. Θα μείνω εδώ. Ανάτι. Είναι η καταδίκη του πάτερ Όρος. Ένα λευκό σε θάνατο. Είναι απαραίτητο. Αυτός είναι ο κυριότερος ένοχος. Ας είναι. Πατέρα, έπαρχε. Δώστε μου άφηση αμαρτιών. Θα με του φεκίσουν. Πατέρα Όρος, παραβίασες τον όρκο της υπακοής. Ύψωσες το ξύφος εναντίον της θελήσεως του γονοτέρους. Μπούτηξες το τάγμα μας στην τροπή και στο αίμα. Αναγνωρίζω τα λάθη μου. Ομολογώ. Σε συγχωρώ, γιατί κι εγώ αμάρτησα. Σας ζήτησα να πειθαρχήσετε, αλλά μέσα μου έμεινα ένας αιρετικός. Θυσίασα το κράτος μας, γιατί έτσι με διατάξανε. Μα το θυσίασα με βαριά καρδιά. Κατάστρεψα με τα χέρια μου το κοινό μας έργο, μα η καρδιά μου έμεινε πιστή στην ιδέα του κράτους του Θεού πάνω στη γη. Τον Μιούρα είμαι έτοιμος. Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Μια στιγμή. Αφήστε μας ακόμα έτσι συγκεντρωμένους. Το ξέρα. Εκείνος μας απόμεινε. Κοιτάξτε τον. Κοιτάξτε τον. Το Χριστό. Ο Θεός των ταπεινών και των καταφρονεμένων. Ο γλυκός Θεός της αγάπης και της ειρήνης. Ανεβαίνει καρτερικά το Γολγοθά για να μπορέσουν μια μέρα να χορτάσουν την πείνα τους και να ξεδιψάσουν τη δίψα τους. Οι διψασμένοι και οι πεινασμένοι αυτής της γης. Να βρουν το δίκιο τους οι αδικημένοι και οι πονεμένοι. Ήξερε πως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι θα υπάρχουν πάντα για να επιβουλεύονται το έργο του. Γίνεται και θα ξανασταυρώνεται ώσπου τα πλάσματα του Θεού να ζουν σαν πλάσματα του Θεού. Ίσα, ελεύθερα και ευτυχισμένα. Καίει για την Ισπανία και το βασιλιά της. Κι όμως βαθιά μες στην καρδιά μου κάτι μου λέει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του? Και αυτή η φωνή είναι μέσα μου, Αλφόνσο Φερνάντες. Thank you.
Ακούσατε το έργο του Φρίτς Χοχβέλντερ «Το κράτος του Θεού». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε η καλλιτέχνε Λάμπρος Κοτσίρης ως Χούντερτφουντ, Δημήτρης Μιράτ, Αλφόνσο Φερνάντες, Θάνος Γραμμένος, Κάντια, Χρήστος Ντούμας, Ναγκουάτσου, Βίρον Πάλης, Όρος, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Ουστίγιος, Γιάννης Αργύρης, Γιάν Κορνέλης, Νίκος Φιλιππόπουλος, Πάτερ Κλάρκ, Καρούσος, Δον Πέτρο Ντεμιούρα, Κώστας Μανιουδάκης, Δον Αράγκο, Νίκος Λεπενιώτης, Δον Βιλάνο, Ζόρας Τσάπελης, Λορέντσο Κουερίνη, Νίκος Δενδρινός, ο επίσκοπος του Μπουένος Άιρες, Χριστόφορος Μπουμπούκης, Γκαρσία Κουεσέντα, Χρήστος Βαρδίκος, Αλβάρο Κατάλντε, Δημήτρης Φωτιάδης, Πάτερ Τορέζ. Μετάφρασης και ραδιοφωνική διασκευή, Δημήτρη Μιράτ. Μουσική επιμέλεια, Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων, Θανάση Πολίτη. Ρύθμιση ήχου, Νίτσας Λουγγί. Ραδιοσκηνοθεσία, Δημήτρη Μιράτ. Ιδιωτική συλλογή ραδιοφωνικών θεατρικών έργων. Συμπεριλαμβάνονται έργα που ηχογραφήθηκαν ψηφιακά από το ραδιόφωνο ή μεταγράφηκαν από άλλα μαγνητικά μέσα. Η συλλογή ανανεώνεται συνεχώς. Ηχογράφηση, επεξεργασία και καταλογογράφηση, Ηλίας Αργυρόπουλος.